καλό μεσημέρι σε όλους. Πάω κοσέρα στον Λίμπερο μαζί με Νίκο Μοσχοβίτη. Γεια σου, Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο οποίος αντικαθιστά τον Σταύρο Κόλκα, που διανύει μία από τις περιόδους τις οποίες παίρνει άδεια μέσα στο καλοκαίρι. Θα ξεκουραστεί ο Σταύρος Κόλκας, έχει ανάγκη από ξεκούραση για λίγες ημέρες ακόμα, μέχρι να επιστρέψει για να ξαναφύγει για λίγες ακόμα ημέρες άδειας, μέχρι να επιστρέψει για να ξαναπάρει μια άδεια στην πορεία και μέσα στο Σεπτέμβριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ αντικαθιστώ τον Άγγι Σαγισό. Αμάν. Ειδικό βάρος. Ωραία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρόποι επικοινωνίας, ναι, έχουμε και την ομάδα μας στο Facebook, στην οποία συχνά πυκνά πολλοί φίλοι γίνονται μέλη. Το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο, έτσι η ομάδα μας στο Facebook, και από εκεί επικοινωνούμε με μηνύματα, διαβάζουμε και τις απόψεις σας. Με μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Παρασκευή αρχές Αυγούστου και συνήθως αυτή τη μέρα έχουμε κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνεχίζουν οι τρεις ελληνικές ομάδες μόνο. Εντάξει. Αναμενόμενο νομίζω να ήταν τρεις. Δηλαδή και η ΑΕΚ είχε δύσκολη κλήρωση. Αν και δεν νομίζω ότι της άξισε ο αποκλεισμός ούτε χθες. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε χθες. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Άξιζε να περάσει. Νομίζω στο πρώτο παιχνίδι θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα εντάξει. Μικρή σημασία έχει το τι θα μπορούσε. Το θέμα είναι τι έγινε. Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει περάσει τον Άγιο, αλλά δεν τον πέρασε. Οπότε... δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Ναι. Θα έχει και συνέχεια στις δύσκολες κληρώσεις. Ναι, αλήθεια είναι γι' αυτό. Εντάξει, ο Παζιάν έτσι κι αλλιώς είχε πολύ δύσκολο έργο. Αν και χθες λίγο πήγε να το ζήσει, να το. Ναι, για λίγη ώρα. Να το αλλάξει το σκηνικό, αλλά εντάξει, μετά η Άλκμαρ έκανε το 1-2. Και το Παναθηναϊκό τον είδα, δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά νομίζω αναμενόμενο ήταν και για τον Παναθηναϊκό. Δεν πήγε καλά, λίγο πιέστηκε, μετά ισορρόπησε, πήρε τον έλεγχο. Έβαλε γκολ στο ξύμωρο δεύτερο ημιχρόνου με τον Ιμπάρμπο, που κάνει ένα καλό δίδυμο με τον Μπέρκ. Και μετά ήταν απλή διαδικασία. Τον Ιμπάρμπο χθες πού τον είχε, γιατί στο πρώτο μάτς τον είχε κάπου δεξιά και λίγο είχε χαθεί αυτός. Τους είχε μαζί χθες. Μαζί τους είχε. Έπαιξε με τριάδα στόπερ, αν είδα καλά, που να έχει 3-5-2 πρέπει να έπαιζε. Ναι. Και έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός τώρα. Έχει ο Λεντέσμα. Ναι, αλήθεια είναι μια ποιότητα. Δηλαδή, ο Εσχέν δεν του έδωσε τίποτα. Υπάρχει ένα Λεντέσμα τώρα. Στην άμυνα αυτή που πήρε. Εντάξει. Ο Μέστο δεξιά είναι καλό παίχτη. Ο Μπέργκ είναι εγγύηση. Ο Ιμπάρμπο είναι καλό παίχτη. Λογικά θα είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Λογικά. Ναι. Ναι, ότι έχει ενισχυθεί πάντως και αυτό επίσης έχει βάλει από νωρίς περισσότερους μέσα στην ομάδα. Δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια παίζανε αρκετοί από τους νέους και περιμένει και έναν ακόμα νομίζω. Η Άκη δεν έβαλε κανέναν σχεδόν. Μόνο ο Μπακασέτας. Μόνο ο Τσιγκρίνσκι. Ναι, και ο Μπακασέτας χθες. Τον Μπακασέτας τον έχει σεντερφόρ στο μεταξύ. Mm-hmm. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Δεν είναι. Η ποιότητα της ΑΕΚ πραγματικά αμφισβητείται. Κοίτα, χθες που θα μπορούσε να κάνει. Που ας πούμε θα έπρεπε να έχει αυτή περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, δεν είχε την ίδια εικόνα που είχε στη Γαλλία. Έτσι νομίζω. Στη Γαλλία έπαιξε καλύτερα, που ήταν πίσω από την μπάλα και περίμενε. Έτσι μου φάνηκε για μένα. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχει σέντερ φορ η Άκλ. Περιμένει και τον Αλμέιδα. Τώρα θα της βγει, είναι ρίσκο. Αλλά τον περιμένει. Γιατί ουσιαστικά παίζει. Ο Χαραβίδης τι έχει γίνει εκεί πέρα. Δεν τον πιστεύει τόσο πολύ και είναι μια εναλλακτική λύση. Περίεργο πράγμα. Δηλαδή χθες τώρα να βάλει τον Μπακασέτα, ας πούμε, χθες. Εντεκάδα center for. Όχι. Και να έχει τον Αραβίδη έξω. Εντύπωση μου κάνει. Εντύπωση μου κάνει. Θα έχει ένα πλεονέκτημα η ΑΕΚ και πάλι στο πρωτάθλημα. Θα παίζει ένα μάτι την εβδομάδα. Θα ετοιμάζεται ήσυχα για ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει άλλου είδους κρίσεις, αν αρχίζουν και γκρινιάζουν για το ότι οι μεταγραφές δεν έγιναν ή άργησαν. Αν θα αρχίσει μια πιο δύσκολη περίοδο εκεί για τα γύρω-γύρω της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Απ' έξω. Ενημερωτικά εμείς ασχολούμαστε. Επαναλαμβάνω, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Από νωρίς, λίγο μετά τις 10, δώσαμε πιθανούς αντιπάλους για τη φάση των play-off του Europa League. Θα αναφερθούμε και πάλι. Η UEFA, η οποία σήμερα δεν λειτουργεί καλά, κάτι δεν πάει καλά με την UEFA. Ούτε φοβερά λάθη έχουν γίνει. Ούτε την Τετάρτη λειτουργούσε καλά.
Στην ενημέρωση, τη live. Ναι, ναι, ναι. Δεν λειτουργούσε. Και δεν λειτουργούσε καλά και σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο στη Στούμπα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και νόμιζα ότι ήταν θέμα υπολογιστή, αλλά ήταν γενικά το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι κάνουν. Άντε να αργεί, πάει και έρχεται. Αλλά εδώ έχουν γίνει λάθη σήμερα φοβερά. Ναι. Ακόμα και αυτό το αφιέρωμα που κάνει στον ΠΑΟΚ, το ότι παίζει 7 συνεχόμενες φορές στα play-off του Europa League, δεν είναι ακριβώς έτσι που λέγαμε νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ ναι. δεν έπαιξε ναι, ναι. το 2013 στα play-off του Europa League. Ήταν να παίξει, ναι. κληρώθηκε αλλά δεν έπαιξε. Αλλά κάνουν ένα αφιέρωμα, τώρα πριν από λίγο βγήκε, με κεντρικό θέμα τον ΠΑΟΚ και ότι είναι η ομάδα η οποία έχει το ρεκόρ σε συνεχόμενες συμμετοχές στην συγκεκριμένη φάση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ γενικώς είναι από τις ομάδες στην Ευρώπη που στο παλιό UEFA και στο τωρινό Europa League έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι, είναι από τις κλασικές ομάδες. Ας το πούμε έμπειρες, ναι. Από τις ομάδες που καλός, είναι καλός, κακός. Είναι η Breeze, ναι. η Sporting Λισαβόνας, ναι. η Inter είχε μεγάλο αριθμό αγώνων και στο UEFA, ο ΠΑΟΚ και κάποιες άλλες ακόμα ομάδες. Ομάδες που φυσικά έχουν λιγότερες συμμετοχές στους ομίλους του Champions League. Έχουν όμως έστω και μία. Έχουν όμως. Εκεί είναι το θέμα. Έχουν εκεί είναι το κακό. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα. Τώρα, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί και το καθυστερούμε και πριν πάμε στους χορηγούς, θυμίζουμε από το πρωί είναι γνωστές οι 5 ομάδες που έχουν βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ και μία από αυτές θα τις αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 18 και 25 Αυγούστου. Η έδρα δεν είναι καθορισμένη, έτσι παίζεται και η έδρα. Με βάση αυτή την περίεργη κλήρωση που θα γίνει και θα τη βιώσουμε λίγο μετά, με αυτό το νέο σύστημα που απλώς βγαίνει κάτι σαν κλειδάριθμος και μοιράζονται οι ομάδες αυτόματα. Α, δεν είναι το σκηνικό με το μπαλάκι τώρα. Όχι. Α, μάλιστα. Το κόψανε και άλλο κάτι παράξενο. Γιατί να το κόψουνε? Μα δεν είναι πιο αδιάβλητο, δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Ναι, να το βλέπεις με τα μάτια σου να βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Βγαίνει, ναι. Τώρα πατάνε ένα νούμερο, είναι ένας κλειδάριθμος με συγκεκριμένους συνδυασμούς ζευγαριών. Ο ένα με τον 4, ο 2 με τον 3 κτλ. Και βγαίνουν τα ζευγάρια έτσι αυτόματα. Μάλιστα. Και μπερδεύεσαι, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μία από ΑΕΚ Λάρνακας, την δεύτερη κυπριακή ομάδα, σε δυναμικότητα μετά τον ΑΠΟΕΛ. Την Βοϊβοντίνα από τον Νόβισαρ της Σερβίας. Ναι. Βόρεια Σερβία. Την Μπέιταρ από την Ιερουσαλήμ, γνώριμη στον ΠΑΟΚ. Πόσα χρόνια πέρασαν, 16, 15 με την Μπέιταρ. 15 χρόνια. Ναι. Τι λες, δε φίλε. Είχα πάει δύο φορές τότε στο Ισραήλ. Την Ρόζενμπορκ, την πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η οποία είναι και πάλι τώρα πρωτοπόρος και φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα στην Νορβηγία για άλλη μια φορά. Ένα πρωτάθλημα που είναι σε φουλ εξέλιξη. Άρα 16 χρόνια. Την Δυναμό Τυφλίδας, την καλύτερη πιο γνωστή ομάδα, την πρωταθλήτρια της Γεωργίας, που επίσης όπως και η Ρόζεμπορκ έπεσε από το Champions League, όπως και ο ΠΑΟΚ. Αυτή. Δυναμό Τυφλίδας, Ρόζεμπορκ, Μπεϊτάρ, Βοϊβοντίνα και ΑΕΚ Λάρνακας. Με μία από αυτές τις 5 θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ. Καμία δεν μπορείς να πεις ότι σου φέρνει τρόμο και φόβο. Αλλά εντάξει, είναι και οι 5. Νομίζω ότι από αυτές τις 5, αυτή που να πεις ότι είναι πιο ψηλά από τις άλλες, ίσως να είναι η Ρόζενμπορκ, γιατί είναι και ομάδα που στην Νορβηγία δεν είναι και καμιά 15-20 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Σίγουρα. Που θα είναι σε εξέλιξη. Το αυτό. Αναφέραμε ότι έχει ήδη 17 μάτς πρωταθλήματος και άλλα 4 στην Ευρώπη. 21 παιχνίδια. Είναι στα μέσα της σεζόν της. Ναι. Η Ρόζενμπορκ. Και αυτό. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Το πιθανότερο είναι αυτό. Ναι. 12 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα στα πρώτα 17 παιχνίδια. 37 γκολ υπέρ, 10 κατά. Νομίζω γενικά όμως το ποδόσφαιρο από εκεί πάνω είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Νορβηγοί, Σουηδοί, όλοι αυτοί νομίζω ότι λίγο το επίπεδο έχει πέσει
λίγο σε σχέση με άλλα χρόνια. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Και έτσι μου φάνηκε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Παρότι είναι από τις πιο σημαντικές ομάδες Σουηδίας, έτσι. Μαζί με την, με την Γκέντεμπορκ, με τη Μάλμε επίσης. Η Μπρόντμπι πέρυσι. Η Μπρόντμπι. Ναι, είναι ομάδες που. Δηλαδή πλην της Κοπενχάγης που κρατιέται σε ένα καλό επίπεδο, ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Όλες οι άλλες νομίζω ότι είναι λίγο. Και το πρωτάθλημά τους, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει κατεβεί το επίπεδο τους. Έτσι μου δείχνει τουλάχιστον στην Ευρώπη. Εντάξει. Έχουν τα υπέρ, έχουν και τα κατά. Η φάση αυτή του Europa League είναι πάρα πολύ κρίσιμη για όλες τις ομάδες. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Θα δώσουμε στην πορεία ένα-δύο στοιχεία παραπάνω, όχι μόνο για την πορεία των ομάδων αυτών, των πέντε, την περσινή σεζόν, τη φετινή σεζόν, γιατί όλοι έχουν παίξει βεβαίως στην Ευρώπη, όλοι έχουν μάτς στην Ευρώπη, αλλά και το ρόστερ τους, όπου βέβαια ρόστερ πλέον δεν είναι σαν του Άγιαξ, που μπαίνεις και ξέρεις και δύο-τρεις παίχτες. Ναι, αλήθεια. Εδώ μιλάμε για πιο άγνωστα ονόματα. Θα κάνουμε μια αναφορά, να υπάρχει μια πρώτη εικόνα, ώστε μετά τις δύο να ξέρουμε και λίγα πράγματα παραπάνω με το που ανακοινωθεί το όνομα της ομάδας που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και λέμε και για τον αποκλεισμό του, του ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ που ήρθε με τρόπο έτσι όπως ήρθε. Τη Ρόζενμπαργκ, ο αποκλεισμός από τον Αποέλ ήταν και αν δεν ήταν σοκαριστικός, που ήρθε με τρία γκολ στις καθυστερήσεις. Ναι. Η Ρόζενμπαργκ πήγαινε να προχωρήσει στα playoff του Champions League, το κρατούσε. Είχε κερδίσει 2-1 στην Νορβηγία τον Αποέλ, πήγε στην Κύπρο, μέχρι το 90 ήταν στο 0-0 και κατάφερε μέχρι το 98 να φάει 3 γκολ. Και να αποκλειστεί. Μεγάλη επιτυχία. Ας πούμε, δεν φοράει και αυτή Δημήτρη. Νορβηγούς. Σωστά. Ο Πάκο, ο οποίος έχει πάει αρκετές φορές στην Νορβηγία, αλλά με βάση το Όσλο. Και με Λίν και με Βαλερέγκα έπαιξε στο Όσλο. Το Τρόντχαϊμ είναι πιο ψηλά ακόμα από την πρωτεύουσα. Που έβγαινε ο Σωτηρακόπουλος τότε από το παγωμένο Τρόντχαϊμ κάθε φορά, δεν έλεγε. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα από το παγωμένο Τρόντχαϊμ. Και μένει ο Σακελαρόπουλος στο. Έλα. Στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Πρώτη ώρα με ο Τέκο στο ΠΑΟ 24. Κταίω για αυτοκίνητα επαγγελματικά, φορτηγά, για δίκυκλα, με ειδικές τιμές, για ανέργους, για πολυτέκνους και με έκδοση 10% φέτος, όπου ο Τέκο έχει γενέθλια. 10, 20, 30, όποτε σας βολεύει, παίρνει τηλέφωνο για να περάσετε από έλεγχο το αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε όχημα έχετε. Πρώτη ώρα μαζί μας και η Αναδομό. Στην Αναδομό που ανακαινίζεται με 6 άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική, το σπίτι σας και το μπάνιο σας, με σύγχρονα υλικά και εγγύηση κατασκευής. Στην Αγία Σοφίας 18-242-111 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσα από το anadomo.gr μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές που σας δίνει η εταιρεία για να ανακαινήσετε το σπίτι και το μπάνιο σας. Ας κάνουμε μια αναφορά και στις άλλες δύο ομάδες, ποιοι είναι πιθανοί αντίπαλοι. Με αυτό το φοβερό λάθος το οποίο έκαναν στην UEFA, στο γκρουπ του Παναθηναϊκού, όπου ξέχασαν να βάλουν στους αδύναμους την καμπάλα. Έκαναν λάθος μάλλον, μπέρδεψαν την καμπάλα με την Καραμπάχ. Είναι οι δύο ομάδες του Αζερβαϊτζάν. Την Καραμπάχ την είχαν δύο φορές και δεν είχαν την καμπάλα. Ναι. Φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει. Θα μου πεις για τους ανθρώπους είναι τα λάθη, αλλά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με μία από καμπάλα, η οποία καμπάλα χθες απέκλεισε τη Λίλ. Αυτή η φοβερή ομάδα του Αζερβαϊτζάν που δεν χάνει πουθενά. Παιδιά αυτά. Πήρε ισοπαλία στη Γαλλία με 1-1 και κέρδισε την Λίλ στο Αζερβαϊτζάν με 1-0. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ή με καμπάλα ή με Σλάβια Πράγας ή με Μπρόντμπι ή Γκρασχόπερς ή με Άστρα από τη Ρουμανία ή με Παρτιζάν Τυράννων. Έχει 6 πιθανούς αντιπάλους. Έχει κάποια ονόματα. Έχει κάποια ονόματα. Και οι Γκρασχόπερς είναι στην Ελβετία ένα όνομα, είναι χαμηλά πλέον στη βαθμολογία. Η Γκρασχόπερς πέρασε τον Απόλλωνα Λεμεσού στην παράταση. Την ομάδα την Κυπριακή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ το φιλικό. Ναι. Είχε λήξει το πρώτο μάτι στην Ελβετία 2-1 με γκολ για την Γκρασχόπερς στις καθυστερήσεις. Ναι. Κέρδισε ο Απόλλωνας 2-1. Πήγε παράταση. Το έκανε και 3-1 ο Απόλλωνας. Και τελικά έλεξε 3-3. Και πέρασαν οι Ελβετοί. Και ο Ολυμπιακός που ετοιμάζεται για πολλές αλλαγές και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα να αλλάξει και προπονητή και 5-6 παίκτες, ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός που τα έχει χάσει όπως φαίνεται.
Θα παίξει με μία από Αστάνα, Οσμανλή Σπορ, Αρούκα, Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ και Τρέντσιν. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού. Πρώτα θα βγει του Ολυμπιακού, είναι στο πρώτο γκρουπ, μετά θα βγει του ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ και το τρίτο είναι του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα τέταρτο γκρουπ, εκεί όπου η Σχοιρίνη, η Σαχτάρη, η Σπάρτα Πράγα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Γάνδη, η Σασουόλο και η Καραμπάκ που λέγαμε. Και αδύναμη είναι η Σκεντίγια από τα Σκόπια, Μπασάκ Σεχίρ από την Τουρκία, εκεί πρέπει να παίζει ο Ναπολεόνι στην Μπασάκ Σεχίρ. Ναι. Η Γκέτεμπορκ που ανεβαίνει έτσι σιγά σιγά. Ο Ερυθρός Αστέρας, η μακριά και αγαπημένη, έτσι, δηλαδή μακριά. Σοντερίσκε και η Χάιντουκ, επίσης μακριά και αγαπημένη, μακριά. Ναι, από ναι, εδώ, ναι, ναι, ναι. Και πάτε όπου θέλετε, Κροάτες και οι συγκεκριμένοι Σέρβοι του Ερυθρού Αστέρα. Φίλος στέλνει μήνυμα, άντε ρε Μοσχοβίτη, θα πάρουμε το Χρυσικόπουλο, μας έφαγε η αγωνία. Δεν έχει ανακοινωθεί. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά. Νομίζω θα ανακοινωθεί. Εκτός και αν γίνει κάποιο απρόπτο, αλλά δεν νομίζω. Με συμφωνία τι υπάρχει. Με τι σκοπό, με τι. Ρολό. Ναι. Αυτό που λέγαμε για την περιφέρεια. Ένας ακόμα στην περιφέρεια. Για να γεμίσει και να σε πλήρεις εκεί. Αυτό δεν έχει έτσι αρκετά κοινά στοιχεία με τον Λετωνό. Έχει, έχει, ναι. Έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Και αυτός ψηλός και αυτός με. Στο 4 παίζει. Σύγχυμα... Μπα, δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Νομίζω είναι ακριβώς για συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι για πολύ παραπάνω πράγματα συγκεκριμένο. Τι ρόλο? Τα 5-6-7 λεπτά. Να παίξει καμιά άμυνα σε ένα ψηλό γκάρ. Τέτοια πράγματα. Έκλεισε ο ΠΑΟΚ, έκλεισε. Ας μην το κλείσουμε ότι έκλεισε. Γιατί υπάρχουν ακόμα Έλληνες στην αγορά γενικότερα. Έλληνες. Βέβαια. Καλοί. Αρκετοί. Και ψηλοί. Υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό που ψάχνεις. Όπα. Τους βασικούς τους έχεις. Τους έχεις κλείσει, ας το πούμε, στην, τις βασικές επιλογές. Τώρα ψάχνεις αν θα σου βγει κάτι άλλο για άλλους ρόλους μέσα στο ρόστερ. Θα δούμε. Εντάξει, το Χρυσικόπουλο είναι μια τέτοια λύση. Είδηση με Έλληνες διαιτητές. Είδηση από τα πρώτα τεστ φυσικής κατάστασης. Δύο γνωστοί Έλληνες που ήταν διεθνείς, ο Μάνταλος και ο Γιάχος, κόπηκαν από τα τεστ. Μάλιστα. Κινδυνεύουν να μην ξανασφυρίξουν. Είναι η εβδομάδα των τεστ, όπως μας έλεγε ο κύριος Στεβεκέλης. Είναι πρώτα φυσική κατάσταση, κάποια γραπτά τι γίνεται και μετά θα οριστούν οι πίνακες. Αλλά πρέπει πρώτα να περάσουν τα τεστ. Κόπηκαν, δεν τα κατάφεραν. Μέσα σε 20 μέρες έχουν την ευκαιρία να ξαναδοκιμάσουν. Αν δεν τα καταφέρουν, χαιρετούν. Ο Μάνταλος, πολύ αξιοπρεπέστατος κύριος, με ωραίο σωματότυπο, αλλά και ο Γιάχος. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ώρα και να επιστρέψουμε να δούμε δύο πράγματα παραπάνω για Ρόζεμπορκ, ΑΕΚ Λάρνακας, Μπεϊτάρ, Δυναμό Τυφλίδας, αλλά και την Βοηβοντίνα και για το ρόστερ τους, αλλά και την πορεία τους πέρυσι και φέτος, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Θα πάμε μέχρι τις 2 και 2.30 για να περιμένουμε και την κλήρωση του ΠΑΟΚ, η οποία... Ελπίζω να είναι μια καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Λες, ναι. Γιατί και με τον Άγιος καλή ήταν. Καλή ήταν, αλλά... Αλλά. Αυτά που είδα ακούω... Τέλος πάντων. Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 2 λογικά, λίγο πιο μετά... Και μετά αυτό το καινούργιο τον τρόπο της κλήρωσης, τον οποίο για να είμαι ειλικρινής δεν τον είχα παρατηρήσει κι εγώ, που βγαίνει με κλειδάριθμους και αυτά, λίγο αργότερα θα μάθουμε τον αντίπαλο από τους 5 πιθανούς του ΠΑΟΚ που ακούσατε και πριν. FM καινούν τα μηνύματά σας στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά επικοινωνείτε και μέσα από την ομάδα μας στο Facebook, το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερα 7,4. Πρέπει να τα μάθω και εγώ αυτά. Πρέπει, φίλε. Πρέπει. Ναι. Ο φίλος ο Χρήστος ρωτάει. Όχι τη Ρόζεμπορκ και όποια άλλη θέλετε. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ ένας λέει ότι η Σέρβη είναι η καλύτερη περίπτωση, λέει για την Βοηβοντίνα, η Μαυροβούνη, αν θυμάμαι καλά. Και Δυναμό Τυφλίδας, λέει ο Χρήστος, ότι είναι η καλύτερη κλήρωση. Εντάξει, θα δούμε ποιοι θα είναι από αυτούς, ποιος θα προκύψει από αυτούς τους 5. Τυφλίδα. Δυναμό Τυφλίδας. Πώς έχει πάει η Γεωργία
τελευταία φορά ο ΠΑΟΚ. Πότε ήταν τότε με το 97 εκείνο. 99. Ναι. Ναι. Γεωργιάδης, Φρούσος. Και η Λοκομοτίβα έπονται είναι στον όμιλο του Ολυμπιακού, στους πιθανούς του Ολυμπιακού. Ποια, του Ζάγκρεπ, ναι. Ναι. Πέρασαν αυτοί και φτάσανε εδώ. Εντυπωσιακό. Πέρασαν μια ομάδα χθες με εκτός έδρας επιτυχία. Μπράβο. Ναι, ναι. Πρέπει να έχουν βελτιωθεί πολύ από πέρσι για να φτάσουν μέχρι play-off, γιατί. Πώς το λέγανε τον Αιγύπτιο που έπαιζε εδώ στον ΠΑΟΚ, ο Σάμπρι. Ναι. Ναι. Που πουλήθηκε μετά στην Μπενφίκα. Πάμε να δούμε λίγο δύο στοιχεία για αυτές τις ομάδες, δύο στοιχεία παραπάνω. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι και για την πορεία αλλά και για το ρόστερ. Πέρυσι στην Κύπρο η συγκεκριμένη ομάδα τερμάτισε δεύτερη. Στην κανονική περίοδο είχε ο ΑΠΟΕΛ 62, η ΑΕΚ Λάρνακας 61 βαθμούς. Ναι, το πάλευε ως το τέλος και ο κάτι θυμόμαι. Η καλύτερη άμυνα της Κύπρου. Mm-hmm. Έτσι φημίζεται εδώ και χρόνια η ΑΕΚ Λάρνακας για την πολύ καλή αμυντική της λειτουργία. Μετά στα play-off, μπράβο, ήταν και πάλι πρώτος ο ΑΠΟΕΛ με 83 έφτασε και η ΑΕΚ Λάρνακας δεύτερη με 75. Είναι η δεύτερη ομάδα της Κύπρου, πάρα πολύ δυνατή στο επίπεδο του ΑΠΟΕΛ, όπως τον γνωρίζουμε τον ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια που κάνει πορείες και στην Ευρώπη. Πολύ ξένοι, Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι, έτσι, τέτοιου επίπεδου ξένοι, δεμένη ομάδα, πολύ σφιχτή. Νομίζω είναι κάτι αντίστοιχο με τον Απόλλωνα Λεμεσού που έπαιξε ο ΠΑΟΚ πριν. Καλύτερη. Καλύτερη. Πάνω κάτω στο ίδιο, ναι, ίδιο, ναι, τρόπο, ναι, παιχνιδιού, ίδιο επίπεδο. Λένε όλοι ότι διεκδικούν το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Μάλιστα. Ότι θέλουν να το πάρουν τον Απόλλωνα, ότι μπορούν και το πιστεύουν. Η ΑΕΚ Λάρνακας με γεμάτη χρονιά στην Ευρώπη φέτος. Τι σημαίνει γεμάτη? Ότι παίζει από τον πρώτο προκριματικό. Του Europa League. Άρα έχει ξεκινήσει υποχρεώσεις. 30 Ιουνίου έπαιξε. Αρχές Ιουλίου, αυτό θα λέγανε. Ναι, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. 30 Ιουνίου, ΑΕΚ Λάρνακας, Φολγκόρε 3-0. 7 Ιουλίου, Φολγκόρε, ΑΕΚ Λάρνακας 1-3. Δύο νίκες εδώ. Δεύτερη φάση στο Europa. Κλίφτονβιλ από την Βόρεια Ιρλανδία, ΑΕΚ Λάρνακας 2-3. Τρίτη νίκη. ΑΕΚ Λάρνακας, Κλίφτονβιλ 2-0. Τέταρτη νίκη. 4-4 μέχρι τώρα, ωραία. 4-4. Κάτσε να δούμε ποιοι βάζουν τα γκολ. Τριχόφσκι. Άντρε Άλβες, Τριχόφσκι πάλι. Του είχε να βάλει και τον γκολ που προκλήθηκε χθες. Ναι, το βάλε χθες. Στην πρώτη φάση πάλι Τριχόφσκι. Πάλι Τριχόφσκι, πάλι Άντρε Άλβες. Μάλιστα. Στο Μπέλφαστ 2-3. Πάλι Τριχόφσκι, Χαραλάμπους και Τόμας. Ο γνωστός. Μάλλον. Και γκολ. Μπράβο. ΑΕΚ Λάρνακας, Κλίφτονβιλ 2-0. Μπόγεβιτς και Τόμας για άλλη μια φορά. Και την περασμένη εβδομάδα στο τρίτο προγραμματικό, ΑΕΚ Λάρνακας, Σπάρτακ Μόσχας 1-1. Με τον Αντρέα Άλβες να σκοράρει για άλλη μια φορά. Και χθες στη Μόσχα η πιο μεγάλη έκπληξη, όπως αναφέρει η UEFA. Σπάρτακ Μόσχας, ΑΕΚ Λάρνακας 0-1 με τον Τριχόφσκι και πάλι στο 89 στο τέλος, ναι, να δίνει την νίκη στους Κύπρους και την πολύ μεγάλη πρόκριση. Πολύ καλή ομάδα. Ίσως να είναι από αυτές που να θέλει να αποφύγει ο ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη. Ναι. Με βάση τα όσα βλέπουμε ως τώρα, μάλλον είναι μια ομάδα που καλό θα ήταν για τον ΠΑΟΚ να μην τη βρει μπροστά του. Γιατί και πιο νωρίς έχει μπει και καλή ομάδα φαίνεται να είναι και έχει και ψυχολογία στα ύψη. Έχει αποκλείσει ως outsider ολόκληρη Σπαρτάκ Μόσχας και μάλιστα εκτός έδρας. Εντάξει, είναι ομάδα που είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Φυσικά. Να δούμε το ρόστερ έτσι ενδεικτικά για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ένας φίλος γράφει, δεν ξέρω αν μας ακούει από την Κύπρο, ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι Ολυμπιακός της Κύπρου. Εντάξει. Α, ναι, ναι, έτσι είναι. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Όχι ό,τι αυτό σημαίνει, πιο λίγα. όχι όλα. Ναι, ναι, μην τους. Η ΑΕΚ γράφει, έχει τρομερή οργάνωση διοικητική. Ναι. Λοιπόν, το ρόστερ της είναι και για την ΑΕΚ οι Κύπροι μειοψηφούν. Όχι, είναι δεκάδα, σε όλο το ρόστερ. Βλέπω εδώ, είναι δεν είναι 10 οι Κύπροι. Ισπανός γκολκίπερ, Ρούμπεν Μίνιο, τον οποίο τον πήρα την Οβιέδο. Και άλλος Ισπανός γκολκίπερ, Σάλζαρ, τον οποίο τον είχε.
Έχει Σκοπιανό, κεντρικό αμυντικό, Μόσοφ. Έχει άλλον ένα Ισπανό στόπερ, τον οποίο τον πήρε από τη Μαγιόρκα φέτος. Τρούγιολς, αν διαβάζω σωστά το όνομά του. Έχει και άλλους Ισπανούς στόπερ, Μουρίγιο και Κατάγια. Έχει τον Χαραλάμπους, όπως είπαμε, ο οποίος είναι 36. Ναι. 36. Μάλιστα. Έχει δεξί μπακ Ορτίθ, Ισπανό. Αυτό τον τρόλιξε από τη Μαγιόρκα. Έχει πάρει τον Μούσιτς και τον... όχι, είναι παίχτης που ήρθαν από την ΚΑΠΑ 21-2-3. Πήρε τον Χαραλαμπίδη, τον γνωστό, από τον ΑΠΟΕΛ, 35 του. Έχει πάρει επιθετικό Ισπανό πάλι Μπαρέρα, φέτος, από την Πονφεραδίνα. Έχει τον κεντρικό μέσο, τον Λαμπάν, που έχει πάρει κυπριακό διαβατήριο, Γάλλος. Έχει Λαρένα. Πολλά χρόνια νομίζω είναι στην, ναι. Και στην Ανόρθωση, όπως είπε παλιά νομίζω. Και άλλος Ισπανός. Ο Μπόγεβιτς αυτός είναι από το Μαυροβούνιο. Ο Τόμος που αναφέραμε νωρίτερα και αυτός Ισπανός που βάζει τα πολλά γκολ. Ο Τριχόφσκι που είναι, αυτός είναι ο Τριχόφσκι. Και αυτός Σκοπιανός, ο Τριχόφσκι που σκοράρει συνέχεια. Στο τελευταίο μάτς με την, στην Μόσχα είναι αυτοί οι δύο μπροστά, Άλβες Τριχόφσκι, και παίζει 3-5-2. Έχει πολύ 3-5-2 τελευταία. Και φυσικά δεν έχει κανέναν Κύπριο στην ενδεκάδα, έτσι. Ναι. Είναι όλοι ξένοι. Μίνιο, Κατάγια, Μουρίγιο, Μοσόφ, Μπόγεβιτς, Τόμας, Ορτίθ, Λαρένα, Τετέ, Άλβες και Τριχόφσκι. Ενδεκάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Η μισή σχεδόν είναι Ισπανή. Ναι. Άρα δεν είναι Πορτογαλο-Λατίνοι, αυτοί είναι Ισπανοί κυρίως. Ναι, ναι. Οι άλλες ομάδες έχουν Πορτογαλο-Βραζιλιάνους. Αυτοί κυρίως είναι με Ισπανούς, γιατί βεβαίως και ο προπονητής είναι Ισπανός. Ο Ιντιάκες, 43χρονος. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα πραγματικά. Με βάση τα όσα βλέπουμε, άστο. Για Κλάρνακας. Πάμε σε άλλες. Πάμε στην άλλη πολύ καλή ομάδα, που βεβαίως είναι η Ρόζεμποργκ, η καλύτερη ομάδα της Νορβηγίας, με φανέλα, με μεγάλη προϊστορία στην Ευρώπη και στις κορυφαίες οργανώσεις. Πρωταθλήτρια και πέρυσι, αλλά εδώ δεν μετράει το πέρυσι, μετράει το φέτος. Σε 17 μάτς πρωταθλήματος η Ρόζεμποργκ είναι πρώτη στην Νορβηγία, έχει 40 βαθμούς, ενώ η δεύτερη, η Odd Grenland, έχει 34 βαθμούς σε 18 παιχνίδια. Ευτυχώς που αποκλείστηκε το Παζιάννη, έτσι. Ναι. Η Odd Grenland. 12 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα για την Ρόζεμποργκ. Στα προκριματικά του Champions League, στον δεύτερο γύρο, Ρόζεμποργκ Νόρκεπινγκ 3-1 και πέρασε με 3-2 ήττα στο δεύτερο μάτς, Νόρκεπινγκ Ρόζεμποργκ. Και στον τρίτο γύρο, Ρόζεμποργκ ΑΠΟΕΛ 2-1 και ΑΠΟΕΛ Ρόζεμποργκ 3-0 με τον γνωστό τρόπο. Το ρόστερ των Νορβηγών, που δεν έχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Η πιο σημαντική προσθήκη είναι από την Μπρίζ, ένας επιθετικός με ρίζες από Νορβηγία, Μπακέγκα λέγεται ο συγκεκριμένος. Πήραν από την Άρχους τον Νίλσεν και έχουν πάρει και παίχτη από την Μπρόντμπι, ένας Ρασάνι, το όνομα έπαιξε πέρυσι την Μπρόντμπι στα μάτια του Μπάουκ. Όχι, δεν είναι στα αριστερά, ένας τύπος. Ναι, αυτός. Πιτσιρικάς, 23 ετών, επέστρεψε από δανεισμό. Ήταν δανεικός στην Μπρόντμπι και έχει επιστρέψει, ένα από τα νέα πρόσωπα που υπολογίζεται. Και έχουν πάρει και έναν τερματοφύλακα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μια παράδοση, είχαν και άλλοτε. Ναι, όντως. Διεθνείς goalkeeper Αμερικανούς αυτοί. Κβάρεση. Μάλιστα. Από το Portland. Και αυτός με ρίζες νορβηγικές, βλέπω εδώ. Γκανονορβηγός. Που έπαιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα καινούργια πρόσωπα. Στο τελευταίο μάτς με τον ΑΠΟΕΛ
4-3-3. Στο ρόστερ τους έχουν πολλούς Ισλανδούς. Η οποία σχολή. Ναι, αυτή είναι γιατί η χώρα. Όχι, σχολή, γιατί όχι. Αρχίζει να κάνει παράδοση. Βέβαια. Η Ρόζεμπουργκ που είναι μια από τις πιο μεγάλες ομάδες Σκανδιναβίας εμπιστεύεται 5 Ισλανδούς νομίζω βλέπω εδώ. Και καλά κάνει. Ναι. Έχει έναν goalkeeper από την Εσθονία. Έχει Ισλανδό αμυντικό. Έχει ένα αριστερό μπακ από την Αυστραλία. Έχει στο κέντρο 2-3 Ισλανδούς και πάλι. Αυτός ο Ρασάνι έχει καταγωγή από το Κόσοβο. Δανούς έχει. Κάποιο άλλο όνομα που να είναι πολύ γνωστό. Εντάξει, τουλάχιστον εγώ δεν τους γνωρίζω. Με βάση την αξία τους χρηματιστηριακά. Ο δεξιός εξτρέμ, ο Χέλαντ είναι ένα όνομα. Νορβηγός. Ναι. Ο Δανός, ο Γένσεν είναι αρχηγός και είναι ο πιο ακριβός, ας το πούμε, με βάση αυτό το πίνακα τον οποίο βλέπω εδώ. Μάλιστα. Ρόζεμποργκ είναι. Ρόζεμποργκ, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρωτάθλημά της. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ δεν προσπάθησε να φτάσει ως το δυνατό καλύτερη κατάσταση για να παίξει τα παιχνίδια του Champions League. Αλλά και πάλι μια ομάδα που σίγουρα όσον αφορά φυσική κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα νομίζω σε πιο καλή φάση. Έχει παίξει 17 παιχνίδια στην Νορβηγία και άλλα 4 στην Ευρώπη, 21 μάτς. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα καταφέρνεις με νορβηγούς βέβαια. Ναι, μετά είναι το άλλο το κομμάτι που λέγαμε και πριν, ότι γενικά αυτές οι ομάδες από τη Σκανδιναβία δεν νομίζω το επίπεδο τους είναι σε τέτοιο που να σε τρομάζει. Έτσι μου φαίνεται. Αλλά η Ρόζεμπουργκ είναι Ρόζεμπουργκ, έτσι όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι... είναι ομάδα που παίρνει τίτλους και παίρνει πρωταθλήματα. Παράδοση, φανέλα. Η Μπεϊτάρ είναι καθαρά, έτσι, πολύ ξεκάθαρα, η τρίτη ομάδα του Ισραήλ. Είναι η Μπερσεβά που έχει ανέβει, η Μακάμπι Τελ Αβίβ με παράδοση και η Μπεϊτάρ. Ήταν σε μια απόσταση πέρυσι βέβαια, στο τέλος της βαθμολογίας. Η Μπερσεβά ήταν πρώτη, η Μακάμπι... Η Μπερσεβά με 64, η Μακάμπι με 61 και η Μπεϊτάρ με 51 βαθμούς. Η τρίτη ομάδα του Ισραήλ, 15-6-5 ο απολογισμός. Η Μπεϊτάρ, η οποία φέτος στην Ευρώπη, επίσης ξεκίνησε πολύ νωρίς τα παιχνίδια της. Όπως και η ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι και η Μπεϊτάρ, παίζει Ευρώπη από 30 Ιουνίου. Αυτή είναι ο πρωτοπραγματικός. Έχει πάρει δηλαδή ήδη 3 προκρίσεις. Πέρασε την Τούζλα 0-0 και 1-0 στο Ισραήλ. Την γνωστή την Τούζλα. Ναι. Πέρασε την Ομόνια. Μπεϊτάρ Ομόνια 1-0. Ομόνια Μπεϊτάρ 3-2. Με αυτόν τον τρόπο. Και πέρασε τώρα και την Γελγκάβα 1-1. Γελγκάβα Μπεϊτάρ και Μπεϊτάρ Γελγκάβα 3-0. Έχει λοιπόν ήδη 6 παιχνίδια η συγκεκριμένη ομάδα στα πόδια της. Στο ρόστερ ξεχωρίζει ο Ισπανός αμυντικός Ρουέδα και έτσι χρηματιστηριακά. Ο Κλαοντεμίρ, ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος Κλαοντεμίρ, νομίζω υπήρχε και στη Μπριζ φέτος που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Νομίζω δεν είναι ο ίδιος, αλλά αυτός 32 χρονών και ο Ρουμάνος Σέκτερ που έχει πάρει Ισραηλινή υπηκότητα στην επίθεση. Πολλά χρόνια στο Ισραήλ, ναι. Και σε αρκετές ομάδες. Έχει και στην εθνική νομίζω έχει παίξει ο συγκεκριμένος. Έχουν Ουκρανό goalkeeper που και αυτός έχει πάρει Ισραηλινή υπηκότητα, ο Κλέιμαν. Είπαμε για τον Ισπανό στην άμυνα. Έχουν έναν Γερμανό αριστερό μπακ, Μάρσελ Χέλστερ. Μεταγραφή έχουν κάνει φέτος ένα παίχτη από την Κυριάτ, ένας Ισραηλινός. Κι άλλος ένας εκεί από το Ισραήλ. Πολύ Ισραήλ. Ναι, ναι, η πλειοψηφία είναι Ισραηλινή. Είναι... Δεξιά στην επίθεση παίζει ένας Ολλανδός, Αρσένιο Βάλπορτ. Χωρίς ιδιαίτερη αξία. Αυτά είναι τα νόματα, ο Ουκρανός goalkeeper, ο Ισπανός στόπερ, ο Βραζιλιάνος στο κέντρο και αυτός ο Ρουμάνος που πήρε υπηκότητα Ισραήλ στην επίθεση.
Και ένας Σερβοϊσραηλινός, αν ήταν καλά προπονητής. Α, είναι και ο Αμπουχατζήρα εκεί. Α, μάλιστα. Ο οποίος έπαιξε και εδώ στη Λάρισα, δεν έπαιξε αυτός ή κανένας άλλος. Ναι. Το πήραν εφέτος από τη Μακάμπι Χάιφα. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για μία Λουξ. Λουξ. Ελληνικά αναψυκτικά σε 8 υπέροχες γεύσεις. Η μία καλύτερη από την άλλη. Κυρία Ιωάννα, θα μου φέρεις μια πορτοκαλάδα? Ή μάλλον, πιάσε μια λεμονάδα. Όχι, όχι, να σου πω, φέρε καλύτερα μια βεσινάδα. Ή, όχι, όχι, Εγώ λέω καλύτερα να σου φέρω μια Λουξ. Αγιά σου. Μπορεί να μην ξέρεις τι θες. Ξέρεις όμως τι ζητάς. Πορτοκαλάδα. Λουξ. Λεμονάδα. Η μία βεσινάδα καλύτερη από την άλλη. Ξεκινάει την κλήρωση του Champions League. Ναι. Σε ενδιαφέρει? Γιατί να μας ενδιαφέρει? Ξέρω, μήπως θες να ακούς. Η Βοηβοντίνα, η σερβική ομάδα, με τον ΠΑΟΚ να έχει πολλά χρόνια. Μόνο κάτι φιλικά έχει κάνει με την Παρτιζάν τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθλημα Σερβία έχει ξεκινήσει νωρίς. Mm-hmm. Έχουν παίξει 2 μάτς οι ομάδες. Η Βοηβοντίνα έχει παίξει 1 παιχνίδι. Στην περσινή σεζόν η Βοηβοντίνα τερμάτισε 5η στην κανονική περίοδο. Δηλαδή ήταν Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν, Μπόρατς, αυτή η ομάδα πώς λέγεται, Τσουκάριτσκι, κάπως έτσι, και αυτή η Βελιγραδί, και η Βοηβοντίνα ήταν 5η. Mm-hmm. Μετά όμως έχει, πρέπει να έχει και play-off, όπου και εκεί τερμάτισε 4η και προφανώς από το κύπελο έχει πάρει θέση στο Europa League. Δηλαδή είναι σε μια απόσταση φανερά από Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν η Βοηβοντίνα. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο με βάση αυτά που βλέπουμε στη βαθμολογία. Τώρα οι Σέρβοι έχουν βεβαίως και αυτοί παιχνίδια στα πόδια τους, αρκετά. Είπαμε ένα μάτς πρωταθλήματος. Ωραίο ταξίδι τον Όβησερ πάντως, λένε αυτοί που έχουν πάει. Γιατί? Είναι ωραία εκεί. Είναι ωραία. Όσοι έχουν πάει, λένε ότι είναι ωραία. Ναι. Και η Βοηβοντίνα έχει ξεκινήσει από τις αρχές, από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πέρασε την Κότορ 1-1 εκτός και 5-0 εντός. Πέρασε την Κόνιας 1-0 εντός και κέρδισε 1-2 εκτός. Και τώρα έπαιξε με Δυναμό Μίνσκ. Mm-hmm. Τη γνωστή ομάδα της Λευκορωσίας. Βοηβοντίνα Δυναμό Μίνσκ 1-1 στο πρώτο μάτς. Και χθες Δυναμό Μίνσκ Βοηβοντίνα 0-2. Mm-hmm. Έτσι πέρασαν οι Σέρβοι με εκτός έδρας νίκη μέσα στη Λευκορωσία. Στο ρόστερ τους δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο όνομα και χρηματιστηριακά. Σέρβοι είναι, δεν έχουν πολλούς ξένους. Στο τέρμα υπάρχει ένας από το Μαυροβούνιο, εντάξει. Και άλλοι είναι από το Μαυροβούνιο, ποδοσφαιριστές. Ένας Βόσνιος, τον οποίο απέκτησαν φέτος από τη Ζένιτσα, ο Μπουρέκοβιτς. Σερβική ομάδα, είναι 90% Σέρβοι. Ένας Γερμανός στην επίθεση και αυτός με σερβική υπηκότητα, Σάσα Τσούρκο. Στη Βοβοντίνα δεν έχει μπλεχτεί και ο Μαρινάκης. Ναι, αυτή είναι μια άλλη πληροφορία. Ναι. Λέγεται. Ναι, γράφτηκε μέσα στο καλοκαίρι ότι μία από τις ομάδες που θα τον απασχολήσει τώρα που θα ασχοληθεί διεθνώς με το ποδόσφαιρο ήταν και η Βοηβοντίνα. Ναι. Είναι μια παράμετρο σκεφτή. Γιατί προφανώς κάποιες επαφές θα έγιναν. Για να γράφεται δεν μπορεί να είναι επιστημονική φαντασία. Κάτι θα έχει γίνει. Κάποια επαφή, οτιδήποτε. Αν δεν είναι τόσο προχωρημένο, έτσι. Κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Στο τελευταίο μάτς έπαιξαν με 4-2-3-1. Αυτός ο Τρούλιτς είναι στην επίθεση, Σέρβος είναι. Κάποιος που να ξεχωρίζει και χρηματιστηριακά δεν υπάρχει. Ναι. Σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία ομάδα με σερβικό ρόστερ. Δεν είναι καλή επιλογή αυτή? Και κοντά είναι κιόλας. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Ίσως. Ναι. Ίσως. Και τέλος η Δυναμό Τυφλίδας, η πιο γνωστή ομάδα από την Γεωργία, η μόνιμη πρωταθλήτρια Γεωργίας. Η
Και αυτή η ομάδα έπεσε από το Champions League και πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα με σχετική ευκολία, με 13 βαθμούς διαφορά από τους δεύτερους. Η Δυναμό Τυφλίδας, η οποία στο Champions League έπαιξε με την Αλασέρ Μαρτούνι, αγνώστη προελεύσεως, 2-0 εντός έδρας, 1-1 εκτός. Αλλά... και δεν τα κατάφερε με τη Δυναμό Ζάγκρεπ την Κροατική. Έχασε 2-0 στην Κροατία και 1-0 έχασε μέσα στην Τυφλίδα. Με 2 ήττες έπεσε στο Europa League. Πάμε να δούμε και το roster, αν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξεχωρίζει κάποιος και χρηματιστηριακά. Έχει πάντως έναν Γάλλο goalkeeper, Σκριμπέ, τον οποίο επέκτησε από την Αζαξιό. Δηλαδή οι Γεωργιανοί έκαναν μεταγραφή από την Αζαξιό. Ενδιαφέρον αυτό. Ο αρχηγός έχει ρίζες βεβαίως και από τη Ρωσία, Αμισουλασβίλη, ο συγκεκριμένος αρχηγός, ο 34χρονος. Έχει ένα παίχτη από την Κροατία, Σπίτσιτς, τον απέκτησε από την Όσιγεκ και άλλη μεταγραφή. Έχει έναν βούλγαρο αμυντικό μέσο, τον απέκτησε από την Πλόβντιφ, τον Βέλεφ. Έχει έναν Ισπανό στα Χαφ, Μίκελ Αλβάρο. Και έναν ακόμα με γαλλικές ρίζες, Ματίας Κουρέ, στην επίθεση. Τον πήρε από βουλγαρική ομάδα φέτος. Κάνει μεταγραφές. Βλέπουμε από τα Βαλκάνια, έχει πάρει κάποιους παίχτες. Νομίζω ότι είναι η πιο αδύναμη. Έτσι νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι είναι. Έχει τσέχο προπονητή. Ναι. Είναι ομάδες, και αυτή είναι ομάδα χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ωραία, εντάξει. Από αυτή την γρήγορη ματιά. Ανακοίνωση, δεν θέλετε για το χρυσικό που λέω. Βγήκε ανακοίνωση. Ναι, ναι. Τι λες μόλις τώρα. Με το που το έγραψε ο φίλος. Ναι, και από εγώ μία τρίτη. Την απόκτηση του Λίνου Χρυσικόπουλου. Ναι. Φοβερό. Ναι, υπάρχει ανακοίνωση, οπότε ανακοίνωση ο Χρυσικόπουλος. Τελείως και τυπικό. Μάλιστα. Από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, νομίζω ότι η κυπριακή ομάδα δείχνει από όλα τα στοιχεία, από την πορεία της, από το ρόστερ, από όλες τις πληροφορίες, ότι μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη και από τη Ρόζενμπουργκ. Έτσι, αυτές οι δύο ομάδες, ναι, ξεχωρίζουν. Από όλες αυτές η μοναδική που και εμένα μου βγαίνει ότι μακριά είναι, είναι η κυπριακή. Η ΑΕΚ Λάρνακας πάρα πολύ δυνατή. Η Ρόζενμπουργκ η καλύτερη ομάδα της Νορβηγίας, αν όχι όλη της Σκανδιναβίας, με πάρα πολλά μάτια στα πόδια της. Και μετά είναι οι υπόλοιπες, η Μπεϊτάρ, η Βοηβοντίνα και ίσως η Δυναμό Τυφλίδας να είναι η πιο αδύναμη από όλες. Αυτό νομίζω ότι κρατάμε από την πρώτη αυτή γρήγορη ανάλυση που κάναμε στις πέντε ομάδες και θα περιμένουμε σε καμιά ώρα από τώρα για να δούμε την μία, την οποία θα την εντοπίσει 18 και 25 Αυγούστου. Λες να ξανα... Λοιπόν, ας κλείσουμε την πρώτη ώρα. Η κλήρωση του Champions League θα την αναφέρουμε στην πορεία. Είναι τα δύο γκρουπ, έτσι. Ναι, ναι. Πρωταθλητών και μη πρωταθλητών. Στο γκρουπ πρωταθλητών πρέπει να είναι 10 ζευγάρια. Και στο Champions League είναι πάλι το σκηνικό αυτό που λέμε χωρίς το. Όχι. Εδώ είναι κανονικά. Ναι. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα, δεν ξέρω. Λες και δεν έχουν χρόνο, λες, ξέρω εγώ ότι. Ναι. Λοιπόν, στο γκρουπ των πρωταθλητών, από τη μία η Πλίζεν, η Σάλτμπουργκ, η Σέλτικο, Αποέλ, η Λέγκια Βαρσοβίας. Και από την άλλη Δυναμό Ζάγκρεπ, η Λοντογκόρετς, η Κοπενχάγη, η Χάπολ Μπερσεβά και η Ντάνταλκ. Ναι. Γιατί το γκρουπ πρωταθλητών είναι πιο αδύναμη από τη δεύτερη ταχύτητα την ευρωπαϊκή. Δηλαδή, τρίτη. Δηλαδή τώρα η Σέλτικ, ας πούμε, ομάδα μπορεί να τρομάξει οποιονδήποτε. Έχουμε φωνή. Ναι, από εδώ, από εδώ. Για βάλει να ακούμε τον Ιταλό, τον, πώς το λένε αυτόν. Με γύρος πότε έχουμε συνηθεί, έτσι. Ναι, ναι. Ελληνική έκδοση. Α, βγαίνουν οι... Η Λουντογκόρετς, λοιπόν. Η Λουντογκόρετς. Ναι. Όχι, το αυτό. Ναι, ναι. Ας ακούμε τον κύριο, τον Έλληνα. Στη φάση των ομίλων. Αφού το ξεκινήσαμε, ας τα ακούσουμε. FC Victoria Pilsen. Είμαι η Victoria Pilsen. Με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, επαναληπτικός στην Τσεχία.
Εδώ τι μας ενδιαφέρει. Ο Αποέλ και η Μπερσεβά. Η Γιουβέντους με ποιο θα παίξει. Όχι, δεν παίζει η Γιουβέντους τώρα. Δεν έχει κλήρωση. Α, δεν έχει. Όχι. Και νομίζω ότι ο επαναληπτικός είναι... Στην έδρα του αδύναμου. Αυτό νομίζω. Γιατί και στο προηγούμενο έπεσε τον Κόρετ Πλίζεν και άλλαξε η έδρα. Πριν η κίτρια του κυπέλου πρωταθλητριών τότε, η Celtic. Με τους Ισραηλινούς. Ο Βίτορ, ναι. Εδράρα, πολύ ωραία. Και φωτιά. Celtic Hapoel Μπερσεβά. Καλά που έφυγε να παίξει ο Μίτσο Μπερσεβά, γιατί αλλιώς. Ναι. Ο Γατσαής που δεν είχε πάει στο Σιάβα. Για το κάνεις. Το τρίτο ζευγάρι. Τρίτο ζευγάρι. Με την Κοπενχάγη. Η Κοπενχάγη από τη Δανία. Είτε ενάντια στην Σάλτσμπουργκ, είτε ενάντια στον Αποέλ, είτε ενάντια στην Λέγκια Βαρσοβίας με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στην Κοπενχάγη. Είδες. Αποέλ λοιπόν. Όχι. Τον επαναληπτικό στην Κύπρο. Περίμενε. Περίμενε. Θυμίζουμε 16 και 17. Κοπενχάγη από ΕΛ. Οι πρώτοι αγώνες 23 και 24 του μήνα. Τρίτη ή Τετάρτη δηλαδή, η επαναληπτική. Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ. Οποιονδήποτε μπορεί. Τι βέβαια. ΑΠΟΕΛΙΣ. Φάση των ομίλων. Η Ντάνταλ και η Ιρλανδική. Το διμέρο 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Άρα 15 έχει όμιλη η Europa League. Είναι η επόμενη ομάδα. Ντάνταλ με. Σάλτσμπουργκ και Λέγκια Βαρσόβιας είναι οι δύο που έχουν απομείνει. Οι Πολωνοί θα βρεθούν στον δρόμο της Ντάνταλ. Ντάνταλ, Λέγκια. Celtic Hapoel Μπερσεβά, Κοπεχάγη Αποέλ, Ντάντα Κλέγκια. Η οποία απέκλεισε την Πάτη Μπορίσο στο τρίτο προκριματικό και είναι η πρώτη Ιρλανδική ομάδα που φτάνει στα play-off. Μπράβο. Και η Δυναμό Ζάγκρεπ. Δυναμό Ζάγκρεπ. Ποια ομάδα έμεινε. Ενάντια στην Σάλτσμπουργκ. Σάλτσμπουργκ. Ωραίο ζευγάρι και αυτό. Επιβεβαιωθεί. Το κάναμε σε ρωτή, αλλά μας γίνει και η κλήρωση στο άλλο γκρουπ που θα ήταν και ο ΠΑΟΚ. Γνωστά λοιπόν τα πέντε ζευγάρια. Το ταμπλό ουσιαστικά των πρωταθλητών. Ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την Κοπενχάγη με τον πρώτο αγώνα στη Δανία. Περάσε από ΑΠΟΕΛ. Και τον επαναληπτικό στην Κύπρο. 0-0 εκεί, 1-0 στην Κύπρο. Βικτόρια Πλζέν, Σέλτικ ΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Ωραία. Α, θα το βάλει κατευθείαν. Θα το βάλει κατευθείαν το άλλο το group. Δεν θα υπάρχει καθυστέρηση. Α, άνοιξε. Ναι. Κάνω και την κίνηση να τα ανακατεύουν. Λοιπόν, τώρα στις ομάδες που προκύπτουν, που βρίσκονται στο Champions League. Όχι ως πρωταθλήτριες. Μάλιστα. Και στα πιο δυνατά ονόματα. Αυτή είναι η κλήρωση. Μία-μία βγαίνει ομάδα. Άγιαξ και Gladbach. Πρώτη ομάδα. Η Steaua. Με τη ρουμανική ομάδα να είναι η πρώτη που έβαλε 4 γκολ στον ΠΑΟΚ. Χωρίς τον Βαρέλα. Στο γκρουπ των αδυνάτων. Έχει πουλήσει και τον Τζίψιο. Μέχρι εδώ η Steaua. Steaua, Manchester City. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα για τους Ρουμάνους. Φυσικά. Ο Άγγλος, αυτός είναι ο Άγγλος είναι αυτός. Γιατί έχεις φύξει έτσι. Ξέρω εγώ. Οι Ρουμάνοι χαμογελούν. Τα βρήκαν τα λεφτά μας. Άλλος. Ο Άγγλος έδειξε προβληματισμένος. Ποιον ήθελες. Ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Η Πόρτο. Συνέχεια. Διαφορές νικήτρια του Champions League, η Ρώμα, η Μονακό, Young Boys και Ροστόφ. Είναι οι τέσσερις υποψήφιες ομάδες για να βρεθούν στον δρόμο των Πορτογάλων.
Ενάντια στη με τη Ρώμα. Φίλος μου γράφει εδώ ότι η Ρώμα, τη θέση της Ρώμα θα έχει ο ΠΑΟΚ με βάση τη βαθμολογία. Θα παίζει με την Πόρτο δηλαδή. Πόρτο Ρώμα, μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο ζευγάρι. Για την Πόρτο είναι το πρόβλημα, έτσι, γιατί ήταν ισχυρή και θα μπορούσε να έχει πιο βατό αντίπαλο. Αλλά δεν περνούσε ο ΠΑΟΚ, θα είχε τη θέση της Ρώμα στο... ναι. Στους αδυνάτους. Και η Ρώμα θα πήγαινε στους δυνατούς, σε αυτή την περίπτωση όχι. Θα πήγαινε στην πεντάδα των δυνατών προφανώς. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, δεν ήταν. Βγαίνει ο Άγιαξ. Ποιος είναι ο τυχερός που πέσει με τον Άγιαξ, για να δούμε. Μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Μεγάλη ομάδα. Παράδοση, φανέλα. Εννοείται. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Για να δούμε ποια ομάδα θα ο στηρίξουμε. Ο Ντόλμπερκ, ο Τετέ, ο Ελγκάζ. Στα play-off και θα στηρίξουμε τώρα στοιχηματικά. Στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Γυναίκα εκπρόσωπο. Μπαρτσελώνα. Τη Ροστόφ. Θα σα σκίσει, Ροσαβίδη. Θα σα σκίσει, ρε. Τι λέει, τι κάνει ο Θεό, ρε παιδιά. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Να μα τρελάνουν. Άγιαξ Ροστόφ. Να η ευκαιρία για τη Ροστόφ να παίξει. Ο Σαββίδη Champions League. Πρώτη φορά στο Champions League. Ο Νομπόα ο Μίλσο του πάει περπατώντα. Ο μεγάλο Νομπόα. Θα τρελαθούμε. Βγαίνει η Young Boys. Ναι, γιατί σου λέει ο Άγιαξ τώρα και εγώ έχω τον πιο εύκολο. Ναι, ναι. Θεωρητικά. Ναι, καλά. Αλλά και ο Ροστόφ ξέρει ότι εγώ πραγματικά εγώ έχω τον πιο εύκολο. Και θα σα στείλουμε από εκεί που ήρθατε. Ανύπαρκτη. Άρε, σωτήριδες καλά και Θεός από πάνω, έτσι κάνει. Young Boys Gladbach. Young Boys Gladbach, μάλιστα. Η Young Boys που άφησε έξω τη Σαχτάρε. Ναι, βέβαια. Στα πέναλτι. Πω πω, βρίζει όλο το σύμπαν, βρίζει. Γιατί βρίζει τι. Villarreal Μονακό είναι το ζευγάρι. Την έδρα ψάχνουμε. Και αυτό καλό ζευγάρι. Αυτό καλό ζευγάρι, ναι. Villarreal Μονακό. Ο πρώτος. Πόρτο Ρώμα, Βιγεράλ Μονακό. Τους κλείνουμε τώρα τους κυρίους. Και βγαίνει βεβαίως η άτιμη η κληροτίδα. Βγάζει Άγιαξ Ροστόφ. Η ώρα. Μέχρι και έξτρα πριν θα τους δώσει. Η ώρα του Σαββίδη. Έτσι, πες τα ρεξόφερε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την κλήρωση του Champions League που από περιέργεια την μεταδώσαμε και μας το έφερε ο Θεός έτσι ωραία. Με ο Τέκο, το κταίο δίπλα στο κόσμος, κταίο και για μηχανές, με ειδικές τιμές για ανέργους, για πολυτέκνους. Δεύτερη ώρα, ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο, σήμερα Παρασκευή 5 Αυγούστου. Καλές διακοπές σε όσους ξεκινούν για να λείψουν για 5-10 μέρες. Γιατί προφανώς η άλλη εβδομάδα θα είναι η πιο κεντρική των διακοπών. Κάνω να περάσει και ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Μετά τις 20 είναι φίλε, εκεί είναι τα ωραία. Ναι, οι συνάδελφοι στον Λίμπερο που είναι σε διακοπές, οι συνάδελφοι στο ΠΑΟΚ 24, όσοι διανύουν το πρώτο κομμάτι διακοπών τους, όσοι διανύουν το δεύτερο κομμάτι. Το τρίτο. Οι λίγοι που διανύουν και τρίτο κομμάτι διακοπών, κάνω να περνάνε, να μας σκέφτεται που και που. Εμάς που είμαστε εδώ. Έτσι. Και θα φύγουμε μετά κατά τις 45 Αυγούστου. Οπότε αναφέρει το πρόγραμμα. Ετοιμαζόμαστε για κλήρωση στο Europa League, στα play-off, για άλλη μια φορά, όπως λέει και η UEFA, για τον ΠΑΟΚ, που έχει το ρεκόρ αυτό. Μετά την κλήρωση από τον ΠΑΟΚ, ήδη δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση. Ένα σχόλιο θα γίνει απλώς γραπτά του Βλάντα Νίβιτς. Νομίζω ότι ούτε τηλεοπτικά θα υπάρχει οτιδήποτε. Ναι. Λίγα λόγια από τον ΠΑΟΚ. Κάναμε αναφορά, δώσαμε αρκετά στοιχεία και νομίζω ότι βγάζουμε όλοι το ίδιο συμπέρασμα για τις 5 ομάδες που είναι στο δρόμο του ΠΑΟΚ και μία από αυτές. Τι γιατί πού είναι το τετραετές το συμβόλο του Λίνου, έτσι 2+2 από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει η φωτογραφία σημερινή προφανώς, ναι, της υπογραφής, έτσι, του Λίνου Χρυσικόπουλου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Στην υπογραφή συμβολέου παρών ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Βεβαίως. Ο οποίος Μπάνε Πρέλεβιτς, πέρα από το ότι πέφτουν τα μαλλιά συνέχεια. Και πώς θα το πέφτουν, αυτά που βλέπει. Σεβασμός και τιμή κατά τα άλλα. Εννοείται. Βεβαίως. Στον μεγαλύτερο αθλητή που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ εδώ και 40 χρόνια, 50, σε οποιοδήποτε άθλημα. Λοιπόν, αλλά η φωτογραφία είναι εκπληκτική.
μια και ο Μπάνε Πρέλεβιτς φοράει μια φανέλα από το σύνδεσμο του Αμβούργου. Προφανώς. Ο Μικούλης την έφερε. Ωραίο το μπλουζάκι. Ο Μικούλης την έφερε. Και Έλληνας από δίπλα με αυτή την μπλούζα του ΠΑΚ από την εταιρεία αυτή που συνεργάζεται. Πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φωτογραφία. Σε μένα κάνει. Ναι, γεγονός. Λέγαμε λοιπόν για τις πέντε ομάδες στις οποίες είδαμε έτσι μια ματιά και την πορεία τους την περσινή, τη φετινή στην Ευρώπη, το ρόστερ τους. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ρόζεμπορκ ξεχωρίζουν από πλευράς δυναμικότητας. Ακολουθούν η Μπεϊτάρ με την Βοηβοντίνα και πιο πίσω σε μια τρίτη ταχύτητα θεωρητικά είναι η Δυναμό Τυφλίδας. Πραγματικά η ΑΕΚ Λάρνακας ίσως είναι η πιο ισχυρή, έτσι με όλα τα στοιχεία που έχουμε. Βεβαίως εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα είναι φαβορή, με όποιον και να κληρωθεί, αλλά είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία όπου και οι έδρες θα παίξουν ρόλο και τα πάντα θα παίξουν ρόλο στα τέλη Αυγούστου. Και είναι και από αυτά τα μάτς που αν προκριθείς, εντάξει προκρίθηκες, αν δεν περάσεις γίνεσαι ένα κάτω. Έτσι συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Και οι αντίπαλοι δεν είναι κάποιος που να είναι μεγάλο φόβητο ή τέλος πάντων κάποιος που να πεις ότι δεν έχει ο ΠΑΟΚ το πάνω χέρι πριν τα μάτς. Και γι' αυτό λέω ότι η πρόκριση είναι αυτό. Εντάξει, προκρίθηκες, πήγες στο μέρος του Europa League. Αλλά αν δεν προκριθείς, γίνεσαι ένα κάτι. Και μην ξεχνάμε τι έγινε και πέρσι στον Παναθηναϊκό ή τι γίνεται φέτος στον Ολυμπιακό με τον αποκλεισμό από τον. Μετά όμως μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αν και ναι. Με τη δική μου τη γνώμη, το πρώτο μάτς θα το ήθελα να το είχα εκτός έδρας για να έχω πλεονέκτημα μετά στην έδρα. Ναι, δεν βλέπεις. Παράδοση έχεις. Ναι, ναι. Να περνάς όλο προκρίσεις έχεις στο δεύτερο μάτς. Δικά σας μηνύματα. Όπως και να έχει από τις πέντε πιθανές αντίπαλες ομάδες, οι τρεις έχουν σχέση με Κύπρο, γράφει. Η μία είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η Ρόζεμπορκ αποκλείστηκε από τον ΑΠΟΕΛ και η Μπεϊτάρ απέκλεισε την Ομόνια. Εντάξει. Άλλος φίλος, καλή είναι και η Μπεϊτάρ, θα είναι η ιδανική κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Χώμα είναι, γράφει εδώ. Ο προπονητής τους είναι ο Ρουμπέν Σιμών, πρώην προπονητής της ΑΕΚ, γράφει. Της ΑΕΚ Λάρνακας, προφανώς. Μάλλον, ναι. Η Ρόζεμπορκ δεν είναι η παλιά Ρόζεμπορκ, τους είδα και με τον ΑΠΟΕΛ, σημειώνει. Ο φίλος, ο Γιώργος, μας γράφει ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τη θέση της Ρώμα, τώρα ως αδύναμος, άρα θα έπεφτε με την Πόρτο. Φίλος γράφει για την κλήρωση που λέγαμε ότι ο Άγγλος είχε μια ανησυχία για τη Ρουμανία, ο εκπρόσωπος της Manchester City, ο Άγγλος μάλλον δεν ήξερε καν ότι υπάρχει χώρα Ρουμανία. Γράφει. Άλλος σημειώνει ετοιμάσου για Ισραήλ και απευθύνεται σε μένα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Ισραήλ και πάλι. Μετά από τόσες συμμετοχές στο Europa, λες να μας το δώσουν τιμή Σένεκεν. Θα σου δώσουν ένα λάβαρο. Θα σου δώσουν για το Europa. Και ο Ραφαήλ μας γράφει για την κλήρωση. Ναι, στις 2 βεβαίως θα έχουμε ζωντανά και εδώ από την εκπομπή. Θα ακούμε αυτή την παράξενη διαδικασία, αλλά και από το site γρήγορα θα μάθουμε αντιπάλους. Και ο φίλος ο Μάνος έχει στείλει την απόσταση Ελλάδα Νόβισαντ από ό,τι κατάλαβα. Που είναι με τα αυτοκίνητα 7,5 ώρες. Πόσα χιλιόμετρα δηλαδή, 1,000. Στη φωτογραφία που έχει εδώ, 700, κάτσε να την ανοίξω να τη δω καλά, 709. Ναι. Ναι, ναι. Η Τρίπολη πόσο είναι. Τι ώρα είναι, Σωτήρη? Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να αποκτήσεις το νέο πολυεργαλείο της Daytona Cargo 125. Μόνο από τη Μότο Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Αφρική. Σαχάρα. 4.000 χιλιόμετρα έρημος με μια γκαζιά. Γίνεται. Με το νέο παγκόσμιο hit της Honda όλα γίνονται. Νέα χιλιάρα Africa Twin μόνο στη Honda Δαβανόπουλος. Και για την πόλη πας πάλι Honda Δαβανόπουλος. Νέο παπί 125 της Honda και νέο σκούτερ SH Honda 150 τώρα και με άτοκες δόσεις. Honda Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Honda Forever από το Δαβανόπουλο. Yeah.
Ναι, απόσταση Θεσσαλονίκη-Νόβι Σαντ είναι 719 χιλιόμετρα. Μια χαρά. Βόρεια της Σερβίας. Θα γίνει, λες. Ωραία πόλη, λένε όσοι έχουν πάει. Βέβαια, πολλοί πηγαίνουν σε ένα φεστιβάλ που γίνεται εκεί, οπότε δεν το παίρνει και πολύ τη μετρητή. Mm-hmm. Αλλά όσοι έχουν πάει έχουν πει ότι είναι καλά στο Νόβι Σαντ, είναι ωραία. Και είναι και κοντά. Έτσι. Αν πέσει εκεί. Σχετικά. Ναι. Γιατί τι κληρώσει καλά πηγαίνει. Είναι καλό ότι πάρει μέσα στο γήπεδο το θέμα τι γίνεται. Γιατί δεν λένε και τίποτα πολλέ φορέ. Φίλο, μακριά γράφει από ΑΕΚ και Ρόζεμπορκ. Ειδικά οι Κύπροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Έτσι είναι. Προτιμώ Βοηβοντίνα ή Τυφλίδα, σημειώνει. Όλοι έχουν ένα φόβο για το Ισραήλ. Έχουν μια ανησυχία. Μπορείτε να βρείτε ποτέ ή αν ξαναέπαιξε ο Άγιαξ με 3-5-2. Όχι, τα τελευταία χρόνια έχει τον Τεμπούρ προπονητή. 4-3-3 παίζουν οι πιο πολλές Ολλανδικές ομάδες. Έτσι. Κάποιοι προπονητές Ολλανδοί που έχουν φύγει από τη χώρα αρχίζουν και παίζουν 3-5-2 και το εφήρμοσε και ο Μπος προχθές. Στα φετινά φιλικά του, όσα είτε ψάξαμε και ό,τι και αν έγινε στα παιχνίδια, σε κανένα δεν έπαιζε 3-5-2. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και είδαμε και τις συνθέσεις, αυτό λέγαμε ότι πρέπει να είναι κάτι που το κάνει πρώτη φορά ο Μπος. Και από ό,τι είδαμε και στην Τούμπα, μάλλον δεν θα το ξανακάνει. Δεν νομίζω να το ξαναδοκιμάσει. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Του βγήκε πάντως. Ναι, ναι. Ή του βγήκε. Μα με ποιους να παίξει, δεν έχει. Με ποιον. Έχει τίποτα ιδιαίτερο. Την έχει. Τίποτα ιδιαίτερο δεν είχε. Αλλά συνεχίζει. Θα έχει. Σε 2-3 χρόνια. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Και άμα έχει αυτή την τύχη με αυτή την ομάδα να πάει και Champions League να πάρει εμπειρίες. Τώρα φαντάζεσαι αυτός ο Άγιαξ να πάει να παίξει με τη Ρεάλ ή με την Μπαρτσελόνα. Ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν θα πάει όμως. Η Ροστόφ θα πάει να παίξει με τη Μπαρτσελόνα. Σωστό και αυτό. Πριν από λίγο ακούσατε την κλήρωση για τα play-off του Champions League. Μερικά έτσι ζευγάρια, και ενώρθηκε και ένα μήνυμα νωρίτερα, γελούσαμε με Νομπόα και Βίτορ, αλλά τελικά αυτοί θα πάνε να κουνήσουν σε Ντόνι. Είναι ένα βαρύ μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Με Νομπόα γιατί γελούσαμε? Γιατί ήταν τουρίστας. Ναι. Αλλά πήγε σε μια πιο σοβαρή ομάδα και την οδηγεί παραλίγο στο πρωτάθλημα Ρωσίας, παρά ένα-δυο μάτς. Από το πουθενά η Ροστόφ, έτσι. Από το πουθενά. Μαζί με τον Μπερντέγεφ, φυσικά, έτσι, τον προπονητή. Και τώρα τους πηγαίνει και προς τους ομίλους. Εγώ θα αποκλείσει την Άντελεχτ, έτσι. Ομάδα που παίζει κάθε χρόνο, ναι, είτε ο ομίλος Champions League είτε ο ομίλος Europa League. Λουντογκόρετς Πλίζεν, Σέλτικ Χάπολ Μπερσεβά, Κοπενχάγια Ποέλ, η Ντάνταλκ με τη Λέγκια και Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Ζάλτσμπουργκ. Και στους μη πρωταθλητές, Στεάουα Μάντσεστερ Σίτι, Πόρτο Ρώμα, Άγιαξ Ροστόφ, είναι το ζευγάρι που θα συζητηθεί, Young Boys με την Gladbach και θα πονταριστεί και όλα στο Άγιαξ Ροστόφ και Villarreal Μονακό. Αυτή Μονακό, εντάξει, και αυτό πολύ ενδιαφέρον ως ζευγάρι. Τα μάτς είναι εκεί στις 16-17 Αυγούστου συγκεκριμένα και η Ελλάδα για πρώτη φορά δεν έχει ομάδα ούτε στα play-off και μετά από 20 χρόνια θα έχει ομάδα για πρώτη φορά και στους ομίλους του Champions League. Φίλος που βιάζεται μπήκε να δει στο γήπεδο της Βοηβοντίνα τι γίνεται, λέει ότι είναι 15.000 η χωρητικότητα, άρα το 5% είναι λίγα εισιτήρια. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, λέει, για Σερβία. Αν τυχόν θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τους Σέρβους, που θεωρεί ότι θα έχει και ότι μπορεί να έχει και πολύ κόσμο, να έχει διάθεση για, από πολλούς να ταξιδέψουν και ο δικός. Καλά. Στη Σερβία. Μάλιστα πει είναι 18 και 25 του μήνα, έτσι. Ναι. Είναι σεταρισμένο, αυτό δεν αλλάζει. 5η 18 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι, όπου και αν είναι, και 25 μετά την άλλη Πέμπτη ο επαναληπτικός. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί με το Champions League, άμα ήταν, θα ψάχναμε λίγο να δούμε και τις ημερομηνίες, αλλά η Europa League είναι συγκεκριμένο. Δεν έχει να κάνει. Οπότε δηλαδή η κλήρωση Δημήτρη θα ξεκινήσει και θα μάθουμε άμεσα τον αντίπαλο, λογικά, άμα είναι έτσι όπως πηγαίνει. Ναι. Βέβαια, στο πρώτο γκρουπ είναι ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο είναι ο ΠΑΟΚ και τρίτο ο Παναθηναϊκός.
πρώτο θα βγει του Ολυμπιακού και μετά των άλλων δύο ελληνικών ομάδων. Μάλιστα. Ένα ρεπορτάζ βλέπω στο SDNA που αναφέρει ότι αρχίζει και παίζει πιο δυνατά και προωθείται η υποψιότητα γραμμένου για την μία παράταξη που θα διεκδικήσει την προεδρία της ΕΠΟ τον ερχόμενο Οκτώβριο. Εντάξει, είναι γνωστό ότι θα ήθελαν πάρα πολλές ενώσεις τον πρόεδρο της ΕΠΣΜΗ για ηγέτη. Σημειώνει στο ρεπορτάζ ότι ήδη έχει τον ρόλο του συντονιστή στις κινήσεις που κάνει η αντιπολίτευση, δικηγόρος βέβαια στο επάγγελμα, και συγκεντρώνει πάρα πολλές προτιμήσεις. Και διόρθωσε με κάνω λάθος, Δημήτρη, είναι και το πρώτο όνομα που ακούγεται, δεν είναι, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κανένα άλλο. Ναι, εδώ και καιρό. Δεν έχει ακουστεί κανένα άλλο. Αυτό που έχει ακουστεί από Αθήνα είναι του Δημητρίου. Ναι. Από την Ένωση της Αττικής, λόγω και ΑΕΚ, λόγω και Μελισανίδη, ότι υπήρχε ένα ζήτημα Θεσσαλονικιός ή Αθηναίος, υποψήφιος θεωρητικά πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, θεωρητικά πιο κοντά στην ΑΕΚ. Υπήρχε ένα ζήτημα τέτοιο. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Ένα ζήτημα τέτοιο. Θα μου πεις, οι άλλοι δεν έχουν κάνει υποψήφιο. Μπορεί ο υποψήφιος των άλλων να μην έχει καν δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία. Και αυτό. Το γραφέραμε και προχθές πάντως ότι είναι ένα θέμα που το ότι δύο μήνες πριν τις εκλογές δεν ξέρουμε τους βασικούς υποψηφίους. Δεν ξέρουμε αυτούς που θα διεκδικήσουν προεδρία. Δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Αυτό το ένα ζήτημα. Είπαμε για τους ηγετές που κόπηκαν στα πρώτα τεστ φυσικής κατάστασης, ο Μάνταλος και ο Γιάχος. Θα έχουν όμως άλλη μια ευκαιρία, οι δύο συγκεκριμένοι. Και μας θυμίζεις ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίνου Χρυσικόπουλου για 4 χρόνια. Βεβαίως. Τώρα έχουν δει κάτι πιστεύουν παραπάνω, γιατί όσοι είδες η μεταγραφή δεν είναι έκπληξη, αλλά 4 χρόνια είναι μια έκπληξη. Ναι, αυτό ήταν η συμφωνία, η κουβέντα που γινόταν τις προηγούμενες μέρες ήταν για 1-2 ή για 2-2. Δεν νομίζω να είναι κλειστό το τραετές, αλλά η κουβέντα που γινόταν ήταν αυτή. Εντάξει, κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει, η μοναδική που είχαν συμβόλαια από πέρσι ήταν ο Τσόχνος και ο Μαργαρίτης. Αυτοί πάνε και στα 35 σιγά σιγά, αμφότεροι. Προσπαθεί να έχει τουλάχιστον κάποιους Έλληνες. Προχωράνε προς τα εκεί. Ο Τσόχλας κυρίως. Ο Μαργαρίτης είναι στα 32. Ο Μαργαρίτης έχει άλλα 2 χρόνια, έτσι. Ναι. Προσπαθεί να έχει όσο μπορεί έναν ελληνικό κορμό. Δηλαδή να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να ψάχνει περισσότερους παίχτες. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι και το Χρυσικόπουλο. Να τον δούμε. Φίλος μας θυμίζει ότι δεν τη λες και τόσο σοβαρή το μάτι Ροστόφ. Ναι, έχει θέματα φέτος. Κατέβηκε να παίξει προκριματικά Champions League με ρόστερ 16 παιχτών. Αλήθεια είναι. Ναι. Απλά η πόλη δεν είναι Μόσχα ή Θεσσαλονίκη. Σημειώνει στο μήνυμα το οποίο διαβάζουμε. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία μέχρι και τις 2, όπου θα ακούσουμε ζωντανά την κλήρωση για τα play-off του Europa League. Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του πρωινού σήμερα, πέρα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε τον Λίνο Χρυσικόπουλο για 4 χρόνια, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με αυτή την πολύ ωραία ανακοίνωση και την πολύ ωραία φωτογραφία, με τον Πάνε Πρέλεβιτς να φοράει φανέλα από το σύνδεσμο του Αμβούργου. Το μεγάλο Πάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση από το ΤΑΠ ΠΑΟΚ, από το τμήμα Βόλεϊ, για τον Νίκο Σμαραγδί. Ήταν μια εκκρεμότητα που υπήρχε με τον διεθνή κεντρικό. Συμφώνησε και αυτός. Θα μας τα πει και ο Ραφαήλ Γκατατζής, ο οποίος είναι στη γραμμή. Ραφαήλ, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια σου, Ραφαήλ. Όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Θα το βγάλουμε το καλοκαίρι? Θα το βγάλουμε, ναι, εντάξει, εννοείται. Αυτό είναι. Πήραμε δυνάμεις και το βάλουμε. Σε σένα στηριζόμαστε. Λοιπόν, στο Βόλεϊ υπήρξε ανατροπή δεδομένων. Ο Νίκος Μαραδής παρέμεινε στον ΠΑΟΚ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Α, ήταν πιο πιθανό να μην συνεχίσουν? Ναι, γιατί από ό,τι θυμάστε και από τις αρχές του καλοκαιριού είχε αναφερθεί το όνομα του Ντίνα, ότι θα παραμείνει στην ομάδα ο Ντίνας. Τώρα, πόσο ο ΠΑΟΚ με τον Σμαραδί έχει 4 κεντρικούς, άρα λογικά ο Ντίνας θεωρητικά μάλλον θα είναι εκτός ομάδας. Υπήρχε δηλαδή ένα θέμα με το Σμαραγδί οικονομικό, δεν είχε ξεπεραστεί και...
Υπήρχε, ναι, ναι, υπήρχε οικονομική απόσταση με τον Νίκο τον Σμαραγδί στις αρχές του καλοκαιριού όταν είχε γίνει η πρώτη επαφή. Προωθούνταν το θέμα της παραμονής του Ντίνα μαζί με τον Τακουρίδη, την παραμονή και του Παντακίδη και την απόκτηση του Ανδρεάδη, αυτή η τετράδα των κεντρικών. Τελικά ανακοινώθηκε η παραμονή του Νίκου του Σμαραγδί. Μάλιστα θα έχουμε και σήμερα δηλώσεις του και στο ΠΑΟΚ 24, θα επικοινωνήσουμε. Έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη επικοινωνία μαζί του. Θα επικοινωνήσουμε και μέσα στη μέρα. Θα μας τα πει και εκείνος, νομίζω, καλύτερα. Ναι. Άρα, σωστά λες ότι είναι τετράδα Ελλήνων ναι, κεντρικών με μια σχετική εμπειρία και οι τέσσερις. Ο Παντακίδης, ναι, που ας πούμε ότι επιστρέφει. Ο Ανδρεάδης που αποκτήθηκε. Ο Τακουρίδης και ο Σμαραγδής. Και οι τέσσερις, ναι, νομίζω έχουν παίξει εθνική ομάδα. Ναι, 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 είναι διεθνείς και οι τέσσερις. Ναι. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή είχε το δίλημα αν θα πάρει ξένο κεντρικό και Έλληνα ακραίο. Τελικά κρατάει Έλληνες κεντρικούς, έτσι, τους τέσσερις. Είναι οι Έλληνες κεντρικοί, αποκτήθηκε και ο Σωτήρης ο Σωτηρίου, ο 30χρονος ακραίος. Υπήρξε το κενό μετά την αποχώρηση του Καρασαβίδη πριν από λίγες μέρες, ο οποίος πήγε στην Οριστιάδα αλλά ως λίμπρο, όλο στον ΠΑΟΚ χρησιμοποιούνταν ως ακραίος. Επομένως, ο Κελίμπερ, καλύπτει... ο Καρασαβίδης. Ο Εφρεμίδης, ναι, που πήγε στην, στη Σύρο. Σωστό, σωστό, έφυγε, ναι. Απλώς εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ χρησιμοποιούνταν και ως ακραίος. Ναι, ναι. Πέρσι γι' αυτό. Τελειώνει επομένως, δηλαδή το ρόστερ. Νομίζω ότι μένει ο ξένος ακραίος. Σωστό και αυτό. Γιατί σωστό, είναι τώρα 13 οι παίχτες, αν πούμε ότι πάμε για 14, μένει ο βασικός ο ξένος ο ακραίος, για να, αφού έχει 3 τώρα στο ρόστερ το ΠΑΟΚ, αποκτάει ακόμα έναν, κλείνει και τετράδο των ξένων και θα είναι και το βασικό δίδυμο με τον Σαφράνοβιτς. Mm-hmm. Με Παπαδόπουλο και Σωτήριο. Θυμάσαι πότε ξεκινάει προπονήσεις σεζόν, μέρα του 15 Αύγουστο? Νομίζω τώρα έχουμε και την εθνική, όλοι που είναι τρεις παίχτες, είναι ο Ανδρεάδης, ο Καράς και ο Τερζής. Μετά τα μέσα Αυγούστου, νομίζω ο Γιάννης Παντακίδης θα σας ενημερώσει και στην συνέντευξη όταν είχε πριν μια εβδομάδα. Νομίζω τέλη Αυγούστου κάπου εκεί θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση. Έχουν δρόμο και αυτοί και οι βασιλικοί. Έχουν ακόμα δρόμο. Έτσι αλλιώς η σεζόν ξεκινάει Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται, την προηγούμενη εβδομάδα έτσι όπως ανακοινώθηκε. Επομένως υπάρχει έτσι ένας γεμάτος μήνας ως Σεπτέμβριος. Πιο γεμάτη δείχνει η ομάδα, Σίγουρα πιο γεμάτη. Καταρχάς ξεκινάει και με τον Καλμαζίδη στον πάγκο. Ουσιαστικά όλες τις μεταγραφές που έκανε τον Γενάρη τις κάνει τώρα και θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι την προετοιμασία όπως έπρεπε να μπουν οι σταθερές οι βάσεις. Και ίσως και αυτή η ιστορία με τον Κάλβο να βγαίνει σε καλό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Σέρβος αποκτήθηκε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε και εσύ, Ραφαήλ, θα ξέρεις καλύτερα, είναι πιο έμπειρος και, πιο έμπειρος, ναι, ναι, περισσότερες εικόνες εννοείται. Και με παραστάσεις και σε διεθνείς διοργανώσεις. Ο Κάλβο περίμενε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή ουσιαστικά για να έχει έτσι μια πρώτη μεγάλη εικόνα από διοργάνωση. Επομένως, ναι, στο γήπεδο θα φανεί αν όντως ήταν και καλύτερο όλο αυτό το οποίο έγινε. Οι άλλοι κάνουν τίποτα? Έχουν ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το ρόστερ του. Ο Φίνικας Σύρου ξεπέρασε τα διοικητικά προβλήματα. Πήρε και τον Εφρεμίδη. Παρέμεινε και ο Πάρης. Α, τον κράτησε εκείνο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Κάνει δηλαδή αρκετές κινήσεις. Έχει. Αν ήθελε ο Πάχο, τον έπαιρνε αυτόν τον παίχτη. Αλλά προφανώς επέλεξε, ναι, πιο υψηλό επίπεδο. Ο Πάχο επέλεξε τον Κάλβο και έγινε μετά ότι, ναι, έγινε και ο Σέρβος. Και ο Παναθηναϊκός επίσης έχει κάνει και αυτός κάποιες κινήσεις. Ξεπέρασε και αυτό το θέμα που είχε με τους Κουβανούς. Τελικά στράφηκε στην λύση του Γκοζάλης από την Αργεντινή, νομίζω. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι αν ανακοινώθηκε ή θα ανακοινωθεί. Είχε κλείσει και αυτός δύο Κουβανούς, αλλά με τα αυτά που έγιναν στην Φιλανδία παραμένουν προφυλακιστέοι. Αυτοί κατέστρεψαν τη φήμη τους. Κατέστρεψαν. Ναι, ναι. Αυτοί, Ραφαήλ, παραμένουν προφυλακισμένοι, λες? Παραμένουν, ναι. Δηλαδή και ο Σεπέδα και ο Κάλβο κανονικά. Δηλαδή περιμένουμε να δούμε και η Εθνική Κούβας με τη ρόστερ θα κατέβει τώρα. Ο Χιμένες νομίζω θα είναι αρχηγός. Δεν έχουν ξεμπερδέψει από το σκηνικό πάνω, δηλαδή είναι ακόμα εκεί? Όχι, είναι ακόμα εκεί. Νομίζω τι λες, ρε, Σεπτέμβριο ίσως να γίνει δίκη. Είχαν κάνει την καμιά εβδομάδα αίτηση να αποφυλακιστούν με εγγύηση, δεν είχε γίνει δεκτή, άρα παραμένουν προφυλακισμένοι. Τι λες? Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι. Ας πρόσεχαν. Άρα και στην ερώτηση του φίλου για την άλλη θέση του ξένου, κεντρικός ή ακραίος, είναι ακραίος η απάντηση, έτσι? Ναι, γιατί ήδη τετράδα κεντρικών έχει κλείσει. Άλλωστε ο Γιάννης ο Καλμαζίδης πέρσι έλεγε ότι τέσσερις είναι οι κεντρικοί που πρέπει να υπάρχουν σε ένα ρόστερ. Πέρσι ο Πάγκο είχε τα προβλήματα με τον Παντακίδη στα μέσα της χρονιάς. Αποκτήθηκε ο Τακουρίδης. Τώρα πλέον ξεκινάει με τέσσερις Έλληνες ακραίους με μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έχει κρυμμένη θέση.
Λοιπόν, Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε. Έχουμε κάτι άλλο που δεν έχει πέψει στην αντίληψή μας? Όχι, έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Από βόλεϊ, από μπάσκετ και μια επένδυση που έκανε ο ΠΑΟΚ στα τμήματα υποδομής. Ναι. Που είπαμε για τον 15χρονο, βέβαια. Ναι. Το 15χρονο που πήρε από τον ΑΠΣ Φίλιππο Βέριας, ανακοινώθηκε και η απόκτησή του. Θα αγωνιστεί από ό,τι αναφέρει η ανακοίνωση στο τμήμα των παιδών του ΠΑΟΚ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή. Καλό μεσημέρι. Φίλο, σε ρωτάει για τον Τζαϊρέλη. Μπορεί να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ? Πολύ δύσκολο. Γιατί τα λεφτά? Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει χώρο στο μπάτζετ τώρα για τον Τζαϊρέλη. Θα ήταν πολύ καλό να γίνει. Νομίζω ότι αν έπαιρνε και ο Τζαϊρέλη θα έχει ένα αρκετά καλό ρόστερ και γεμάτο. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, όσο ο Τζαϊρέλη μένει χωρίς ομάδα. Να έρθει μόνο του μετά. Τι να σου πω. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ του είχε κάνει μια πρόταση στις αρχές του καλοκαιριού. Δεν απάντησε τότε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το Μπρέλεβιτς, ρε. Λοιπόν, σε 2-3-4 λεπτά ξεκινάει η κλήρωση για τα play-off του Europa League. Θα συνδεθούμε βεβαίως για να έχουμε ήχο από την αίθουσα εκεί της Νιόν, που γίνονται αυτές οι κληρώσεις των προκριματικών. Πάμε στο διάλειμμα, το κάνουμε τώρα, έτσι ώστε επιστρέφοντας... Όποια ομάδα και να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ναι, να βγάλει κλήρωση, να ευχηθώ εγώ καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, όχι στους άλλους. Στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Τελευταίο διάλειμμα, έτσι ώστε να έχουμε ήχο σε λίγο από Νιόν και να ακούσουμε και να δούμε εμείς, να ακούσουμε όλοι μαζί αυτή τη διαδικασία τελικά πώς θα γίνει και το αποτέλεσμα τι θα φέρει για τον ΠΑΟΚ και τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση του ΟΤΕ. Ο Χρήστος Τρακόπουλος κάνει τη μετάδοση. 80 μέρες περίπου μετά το τελικό της Βασιλείας. Από τη βραδιά που η Σεβίλη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, για λίγο του κύριο Μάκη Αγκάτση, εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ. Έγινε μια αναφορά στους παίχτες της Μάριμπορ που σκοτώθηκαν. Για μια φορά με την κατάκτηση του UEFA Europa League, όπως το είχε κάνει και πριν από 12 μήνες, θα μπει στην κλήρωση του Μοντε Κάρλο. Τι το παίζουν τον Europa League, θα το πάρει σε Σεβίλη στο τέλος. Αριστερά, ο Τσαρομάλης, ο Ντομινίκ Ροστό, ο μεγάλος φόρ της Ερετιέν της δεκαετίας του 70. Θυμίζουμε νωρίτερα, κλήρωση προκριματικών Champions League, Άγιαξ Ροστόφ. Το ξαναπούμε για να το δρόμος, λοιπόν, για τη Στοκχόλμη, ουσιαστικά... Δεν θα έπαιζε ο Πάγκο με τη Ροστόφ, έτσι, το... αλλά λέω τώρα. Τελικός τον επόμενο Μάιο στην Σουηδική πρωτεύουσα. Πιθανή αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ, Ρόζεμπορκ, ΑΕΚ Λάρνακας, Μπεϊτάρ, Βοεβοντίνα και Δυναμό Τυφλίδας. Όποιος στο τέλος φτάσει και σηκώσει το πιο βαρύ κύπελο που υπάρχει στην... Είδες, έχει 4 μπαλάκια μόνο. Το κύπελο του UEFA Europa League. Το οποίο ξεκινάει αυτό και βγάζει ένα πίνακα από ό,τι καταλαβαίνω. Και μετά βλέπουμε έναν αντίπαλο όταν βγαίνει με τα 4 μπαλάκια. Συνδυασμούς αριθμών βλέπουμε. Και μας πετάει μετά το με ποιον παίζεις. Ναι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πού γίνεται ο τελικός? Α, ο περσινός είναι της Βασιλείας. Απόψε έχει και Super Cup δηλαδή. Σήμερα δεν είναι αυτό. Δεν... Σήμερα ή αύριο. Πρέπει να έχει Super Cup λογικά. Έχει. Ή γίνεται πριν την κλήρωση των ομίλων, ε. Τον ομίλων, ναι, συνήθως τότε γίνονται. Σωστά. Στάριτς, Πεχτάρα. Την κολάρα έβαλε. Και μετά. Τλαθούμε. Χάθηκε η μπάλα, ρε φίλε. Χάθηκε η μπάλα μετά. Δεν μπήκε στο γήπεδο. Πρώτη φάση έβαλαν τον γκολ και μετά. Γεια σας. Και πήγε αυτός ο παλίκαρος ο Έμερι τώρα στην Παρίσι Ζερμέν να οικονομήσει και αυτά τα ένα καλό λεφτά. Κοίτα να δεις, ρε, πως χάθηκε τελικός. Δεν βγήκαμε στο γήπεδο. Ετοιμάσου για Σερβία. Ναι, γράφει. Ναι, έχει, Νόβισαντ. Νόβισαντ, εκεί θα είσαι. 9 Αυγούστου του Super Cup. Γράφει. Καλά λέει, ναι. Νόμιζα ότι ήταν πριν το... Στο γήπεδο της Ρόζεμπορκ, λέει. Κοίτα να δεις. Ναι, στο Τρόντχαϊμ. Ναι, στο Τρόντχαϊμ. Καλά λέει. Καλά λέει. Γιατί όμως εκεί? Έχουν καινούργιο γήπεδο αυτή? Όχι. Αλλά δεν αποκλείεται. Πάντως η κλήρωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι ένα βιντεάκι που παίζει... Του περσινού τελικού. Το δραματικό τελικό για τη Λίβερπουλ. Η μεγάλη αγγλική ομάδα. Αλλά... Η οποία φέτος δεν έχει Ευρώπη. Για άλλη μια φορά θα χάσει την ευκαιρία να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί υπάρχει αυτή η ανησυχία στο Λίβερπουλ. Πότε θα παίξουν με τον ΠΑΟΚ. Παίξουν μόλις το Champions League κάποια στιγμή. Σωστά. Και εκεί θα γίνει. Για βάλτε τον κύριο Στρακόπουλο.
κατακτήσεις του UEFA Europa League. Για πες μας λεπτομέρειες, για πες μας. Και πάλι, όπως πριν... Θέλει και βοηθό για τέσσερα μπαλάκια. Ναι, βέβαια. Κάτσε ρε φίλε. Η διαδικασία, τα τυπικά της διαδικασίας θα εξηγηθούν από τον Μάικλ Χέσελβερτ, τον επικεφαλής των διασυλλογικών διοργανώσεων. Δέκα σύμφωνοι, Χέσελβερτ. Ο κύριος Γκαγκάτς είναι μια κυρία, είναι δίπλα. 44 κλαμπς, 44 ο Παναθηναϊκού, δεν είναι ο Ζιμπέρτος Σίλβα. Εδώ, σε αυτόν τον γύρο, έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ των 10 για να είναι πιο εύκολη κλήρωση και σε δύο γκρουπ των 12. Εφωτισμός είναι έτσι. Όλες οι ομάδες, είτε στο γκρουπ των ισχυρών, είτε στο γκρουπ των ανισχυρών, ουσιαστικά τοποθετήθηκαν εντελώς τυχαία. Δεν μπορούν να παίξουν βέβαια χώρες, ομάδες της ίδιας χώρας μεταξύ τους. Δεν μπορεί να παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και να θέλει δηλαδή. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα κληρωθεί, είναι ισχυρός, η Αστάνα από το Καζακστάν, η Οσμανλή Σπόρα από την Τουρκία, η Αρούκα από την Πορτογαλία, η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ από την Κροατία και η Τρέντσιν από τη Σλοβακία είναι πιθανή αντίπαλη για τον Ολυμπιακό. Αν δεν κληρωθεί ο Τρέντσιν, βλέπω το Ζάιρο μετά το Βίτο να παίρνει το δρόμο. Είναι στο δεύτερο γκρουπ, πιθανή αντίπαλή του είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η Ρόζενμπουργκ από την Νορβηγία, η Δυναμό Τυφλίδας από τη Γεωργία, η Βοηβοντίνα από τη Σερβία και η Μπεϊτάρ. Νίκο, δεν μπορεί να γίνει καμία αίτηση τώρα ότι ξέρω εγώ ο Γκουντέλη χρωστούσε άλλη μια αγωνιστική τιμωρία. Χάνει το μάτσο Άγιαξ. Πριν τρία χρόνια. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Το 2012 ξέρω εγώ κάτι είχε γίνει. Το 2013. Μια άλλη φορά με τη μέταλλη πώ έγινε. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Η Άστρα Γκιούργιου από τη Ρουμανία και η Παρτιζάνη από την Αγγλία. Εκείνο είχε βγει μετά το πρώτο μάτσο. Λες να πούμε το γαλλικό σερ, το θυμάσαι, μπα και έχει τίποτα. Και το παλικάρι του στείλουμε κανένα μήνυμα εμεί. Πουθενά ρε, το πουθενά. Θα του στείλουμε κανένα μήνυμα. Τι άσχητη Γάλλη. Κύριε Σαββίδη, στο φιλικό θυμάσαι. Κύριε Σαββίδη, έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή. Ποια υπόθεση? Κοιτάει δεξιά αριστερά, έλκα από το κεφάλι. Όμως η υπόθεση εκείνη. Λοιπόν, και λίγο πιο περδεμένη κατάσταση από την προηγούμενη, από τα γκρουπ. Όχι, δεν είμαστε familiar, δεν είμαστε. Πες μας για ποιο λόγο. So here are the seeded teams, numbers 1 to 5, and here are the unseeded teams, numbers 6 to 10. Τώρα θα κληρώνουμε τα αριθμοί, οπότε μόλις θα βγαίνει ο αριθμός, θα ξέρουμε με βάση και τη λίστα που έχουμε μπροστά μας στις ομάδες. Α, ξεκινάει. Πρώτο γκρουπ, είναι το Ολυμπιακό, έτσι. Αφού βάζεις τα μπαλάκια με νούμερα, βάλε μόνο ονόματα. Ποιος θα κληρωθεί, με ποιον. Καλές και κακές κληρώσεις δεν είναι την ημέρα που γίνονται. Καλές και κακές κληρώσεις είναι στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και πάνω στο χορτάρι τη βραδιά που παίζεται το παιχνίδι. Αυτό είναι μια διαχρονική αξία των κληρώσεων. Ξεκινάμε με την Αστάνα. Είσαι σίγουρος? Από... Μάλλον. Από την Τυρακόπλουση. Which means that the first two pairings are Astana versus Bate Borisov and Aik Larnaka versus Slovan Liberec. Astana εναντίον Bate Borisov και Aik Larnakas εναντίον Slovan Liberec. Γεια σας. Άρα, τα πρώτα δύο, επειδή έχουν 10 ομάδες, τα νούμερα είναι ίδια. Μετά θα βάλουν 12. Ναι. Ωραία. Έφυγαν οι Κύπροι. Κρίμα. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία ναι, να παίξει. Δεν πειράζει. Κρίμα. Δεν πειράζει. Κρίμα, ναι. Θα ζήσουμε και με αυτά. Η Αρούκα και η Δυναμό Τυφλίδος είναι αυτές που βγήκαν τώρα. Γιατί βγαίνουν ουσιαστικά 2-2 τα γκρουπ. Ναι, ναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή... Η Αρούκα θα παίξει με τον Ολυμπιακό λοιπόν. Και η Δυναμό Τυφλίδας με τον ΠΑΟΚ. Κρίμα. Λοιπόν, Αρούκα Ολυμπιακός. Ας το πειράζει, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν. Ομάδα την Πορτογαλία. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει στη Δυναμό Τυφλίδας. Γεωργία. Εντάξει, από τις πέντε λογικά η πιο αδύναμη. Ναι. Ομάδες, έτσι τώρα, φαίνεται. Ό,τι και να λέμε, είναι μια βατή, καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο μάτς στην Τούμπα. Αν μπορείτε, αποκλειστείτε, ρε Μάγκης.
Αν μπορείτε, αποκλειστείτε τώρα. Είναι προσπάθεια. Η Midland από τη Δανία και η Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ. Και Αρούκα Ολυμπιακός, Πορτογαλική, ε. Πορτογάλη είναι, εντάξει. Πορτογάλη είναι. Με αυτή την παράξενη διαδικασία, με τα νούμερα, η Midland θα παίξει με την Οσμαλή Σπορ. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει κάτι, 18 Αυγούστου πάει στη Γεωργία να παίξει με τους πρωταθλητές Γεωργίας που έχουν πέσει στο Europa League και 25 Αυγούστου εδώ στην Τούμπα θα υποδεχθεί τη Δυναμό και τι να πω τώρα, προφανώς για να άντε να μην τα πούμε για να διεκδικήσει την πρόκριση. Η Τρέντσιν από τη Σλοβακία και η Μπεϊτάρ. Πού είναι ο πρώτος αγώνας? 18 Αυγούστου, Πέμπτη. Στην ημέρα των γενεθλιών μου. Ναι, Χριστόφορε. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό, όπως τότε στην Τυφλίδα που έβαλε 7 γκολ και έκανε ρεκόρ. Θα πάρει το διπλό και τώρα και θα σου το αφιερώσει. Αμά, θα μου το κάνει εγώ στον Αθανασιάδη. Θα μου το κάνει φόρο. Έτσι, να σου το αφιερώσει. Λοιπόν, Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ. Οι ευχές σας μετά από όλα όσα είπαμε έγιναν πραγματικότητα. Μακριά ο ΠΑΟΚ και από τους Κύπριους και από τους Νορβηγούς, ούτε στους Σέρβους, ούτε στους Ισραηλινούς, θα πάει να παίξει στη Γεωργία. Με τη Δυναμό Τυφλίδας, την ομόνοια ομάδα που άφησε εδώ στον πίνακα, Νίκο Μοσχοβίτη. Τα άλλα τα σβήσα. Σωστά. Σωστά. Ας ξαναθυμηθούμε. Εντάξει, θα ακούσουμε και τον Παναθηναϊκό. Ποιο θα ακούσει. Ρε, είναι τα δύο πρώτα γκρουπ που έχουν 10 ομάδες και βάζει 10 μπαλάκια. Μετά θα κάνει ταυτόχρονα την κλήρωση για τα άλλα δύο γκρουπ που έχουν 12 ομάδες. Βαριέται. Βοηβοντίνα Αλκμαρ πήγαν οι Σέρβοι. Και η Λοκομοτίβα, ποιον δεν την προλάβανε, δεν τέλος πάντων. Ναι, θα πούμε όλα μαζί στην πορεία. Ναι. Η Δυναμό Τυφλίδας, λοιπόν, οι πρωταθλητές Γεωργίας, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ομάδα και πέρυσι η Δυναμό πήρε το πρωτάθλημα με 25 νίκες σε 30 παιχνίδια ο Ολυμπιακός της Γεωργίας, με μια ισοπαλία και 4 ήττες, με 74 γκολ στην επίθεση, 29 στην άμυνα, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, η πιο γνωστή ομάδα της Γεωργίας, οι μόνιμοι πρωταθλητές, όλα αυτά τα οποία ισχύουν, με 76 πόντους η δεύτερη ομάδα είχε 63 στο περσινό πρωτάθλημα. Και τσπάγια θα μας πει τη γενική. Μπράβο. Η Δυναμό, η οποία ξεκινάει πρωτάθλημα στην χώρα της τώρα από ό,τι καταλαβαίνω στις 7 Αυγούστου. Έτσι, αυτό Σαββατοκύριακο πρέπει να ξεκινάει. Μπράβο. Άρα θα έχουμε κάποια εικόνα από εκεί, αν γίνεται. Εντάξει. Πού πήγα, ρε. Λοιπόν, δούμε το ρόστερ της σε λίγο. Απλώς λίγο να τσεκάρω σίγουρα το παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Μπράβο, ναι. Παίζει έναν αγώνα τώρα εκτός έδρας με μια ομάδα που πάμε να την πεις. Τσικούρα Σακέρε. Δυναμό Τυφλίδας. Τώρα, 7 Αυγούστου έχει πρώτο μάτς πρωταθλήματος εκτός έδρας. Σάββατο δηλαδή. Ναι. Σάββατο παίζει πρώτο πρωτάθλημα, πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Καβαλιαράτος βλέπω να ξεκινάει για τη Τυφλίδα. Πες λίγο πόσα χιλιόμετρα είναι η Θεσσαλονίκη Τυφλίδα. Ναι. Γιατί σίγουρα τα τσεκαλάκια θα ξεκινήσουν βεβαίως και για τη Τυφλίδα. Όπως πηγαίνουν παντού οδικώς για τον ΠΑΟΚ. Η Δυναμό Τυφλίδας που έπαιξε Champions League με την. Τώρα πρέπει να βρούμε και ποια είναι αυτή η ομάδα. Από ποια χώρα. Την Αλασκέρτ Μαρτούνι. Η οποία είναι από την Αρμενία. Μάλιστα. Η ομάδα που απέκλεισε. Την κέρδισε 2-0 στην Τυφλίδα. Mm-hmm. Πήρε 1-1 εκτός έδρας. Και προκρίθηκε. 12 Ιουλίου, 19 Ιουλίου. Μετά έπαιξε στο Ζάγκρεπ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Πρώτο μάτι στην Κροατία 2-0 κέρδισαν οι Κροάτες. Δεύτερο παιχνίδι Δυναμό Τυφλίδας, Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, 0-1. Με δύο ήττες αποκλείστηκαν οι Γεωργιανοί και έτσι ας πούμε ότι υποβιβάστηκαν όπως και ο ΠΑΟΚ από το Champions League στα play-off του Europa League. 2.235 τα χιλιόμετρα. Ναι. Μέχρι τη Τυφλίδα. Πού περίπου είναι η Γεωργία, δηλαδή γεωγραφικά τι έχει γύρω-γύρω από αυτές τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης? Ο δρόμος που βγάζει εδώ, ο δικός είναι μέσα από Τουρκία.
Όλη την Τουρκία την περνάς για να φτάσεις. Την Τουρκία με ναι. Το τελειώνει. Ναι. Να το, ναι. Να το, εδώ είναι. Κύπρος τραπεζούνται δηλαδή, τέρμα βαθιά. Για να δω. Να τη. Είναι λίγο... Από πάνω δεν πας. Από πάνω, άμα πας, είναι μάλλον πολλά περισσότερα χιλιόμετρα και πολύ περισσότερη ώρα. Και σιγά πας από κάτω. Αλλά πας από την Τουρκία, θα πας από πάνω, τι να κάνεις. Μία μέρα, λέει, και τρεις ώρες. Από Τουρκία, η κοντινή διαδρομή. Α, η Γεωργία είναι εκεί, είναι λίγο πιο βόρεια από Αρμενία. Συνορεύει με Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν είναι πιο μακριά. Και είναι κέντρο Γεωργία. Ναι. Είναι κεντρικά στη Γεωργία. Ναι. Είναι ένα ταξίδι δύσκολο, ας το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον είναι η καλύτερη κλήρωση. Μπρόντμπι Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Δεν το... Εντάξει. Η Μπρόντμπι πέρυσι έχασε από τον ΠΑΟΚ. Φέτος κατάφερε και απέκλεισε τη Χέρτα. Ναι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Σοβαρά. Βέβαια. Με νίκη χθες στην Κοπενχάγη με 3-1. Μάλιστα. Μεγάλη πρόκριση για την Μπρόντμπι. Ναι. Τώρα, να δούμε και δύο στοιχεία παραπάνω για το ρόστερ της Δυναμό Τυφλίδας. Που αναφέραμε και νωρίτερα ότι δεν έχει κάτι που ξεχωρίζει, όπως για παράδειγμα είχαν οι Κύπροι, η πολύ δυνατή ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, που με ποιον έπεσε, με την Λίμπερετς, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Σλόβα Λίμπερετς πρέπει να είπε. Η πρώτη κιόλας που βγήκε ήταν μαζί, ναι, εντάξει. Πάμε στο ρόστερ της Δυναμό Τυφλίδας, η οποία έχει δώσει 4 ευρωπαϊκά μάτς, η οποία ξεκινάει το Σάββατο πρωτάθλημα, η οποία έχει Τσέχο προπονητή. Ομάδα προέρχεται από προκριματικά Champions League, έτσι. Ναι, ναι. Ο Τσέχος προπονητής, ο κύριος Γιουράι Γιάραμπεκ, ο 53χρονος. Α, αυτόν κάπου τον βρήκες προσφάτως. Μήπως ήταν στη... Κάπου το όνομα είναι γνωστό. Αυτό που μας έκανε εντύπωση και νωρίτερα, Νίκο, που αναφέραμε για την Δυναμό Τυφλίδας, είναι ότι καταφέρνει ως ομάδα της Γεωργίας να κάνει μεταγραφές από χώρες βαλκανικές, να έχει Βραζιλιάνο, να έχει Ισπανό, να έχει έναν Γάλλο αναθρεμένο. Είναι κάτι εντυπωσιακό, ναι, για, ναι, χώρα, για ομάδες που είναι από εκεί, της Γεωργίας, έστω και αν βεβαίως είναι η πιο ξεχωριστή, η πιο μεγάλη ομάδα της Γεωργίας. Θυμίζουμε ότι έχει Γάλλο τερματοφύλακα, 28 χρονών, ο Άντωνι Σκριμπέ, τον οποίον απέκτησε, ελεύθερος ήταν, okay, δεν τον απέκτησε, από την Αζαξιό. Έπαιζε στην Αζαξιό, έμεινε ελεύθερος και τον απέκτησε η Δυναμό Τυφλίδας. Εντάξει, είναι... Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να φέρεις από την Γαλλία για να πας στη Γεωργία, εντάξει. Πήρε και άλλον έναν goalkeeper αυτή την μεταγραφική περίοδο, έτσι, γεωργιανό. Ο αρχηγός και ο πιο έμπειρος παίκτης και από ό,τι καταλαβαίνω ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, και νομίζω ότι είναι και διεθνής, είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο 34χρονος Αλεξάνδρε Αμισουλασβίλη, με ρωσική καταγωγή, γεωργιανός. Υπάρχει Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, Ρενέ, 24χρονος. Ο προπονητής είναι αυτός η Σπαρτάκ Τρνάβα, μας ενημερώνει η αγάπη, ο Γιουράι Γιάραμπεκ. Πέρυσι στην Σπαρτάκ Τρνάβα. Ναι, 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 αυτός ήταν. Σόπαρε. Ναι. Μπράβο, άρα έχει μια ιδέα. Το όνομα αυτός είναι γνωστό. Γιατί και εμένα κάτι μου θύμιζε. Ναι. Ναι. Έχουν αριστερό μπακ Κροάτι, τον Ματίγια Σπίτσιτς, τον οποίο πήραν από την Όσιγεκ, και αυτός έμεινε ελεύθερος, και τον πήραν από την Όσιγεκ. Από και πέρα έχουν τον Λομπανίτζε, ένα γνωστό όνομα, μη σου πω ότι μήπως έχει παίξει και εδώ σε καμιά ομάδα, να δούμε, γιατί βλέπω και την αξία του. Έχει παίξει την Ιέπρο. Mm-hmm. Και στην Ομόνια έχει παίξει ο συγκεκριμένος. Τώρα, ο ποδοσφαιριστής που έχει παίξει την Ιέπρο είναι σίγουρα από τους καλύτερους της ομάδας, ο δεξιός μπακ, ο Λομπανίτζε. Απέκτησαν ένα ποδοσφαιριστή από... Μάλλον ανέβασαν ένα ποδοσφαιριστή από την ΚΑΠΑ 20 τους. Από την Πλόβντιφ έχουν κάνει μεταγραφή τον Βούλγαρο Στεφάν Βέλεφ, είναι αμυντικός μέσος. Έχουν έναν ακόμα γεωργιανό, τον
Παρουνασβίλη που έχει μια αξία, βλέπω εδώ, κεντρικός μέσος, 23χρονος. Να δούμε αν έχει προϋπηρεσία σε κάποια άλλη ομάδα, όχι ιδιαίτερη, σαν τον προηγούμενο που έπαιξε την ΕΠΡ. Έχουν Ισπανό κεντρικό, ναι, αμυντικό μέσο, 34χρονος, Μικέλ Αλβάρο, που έχει παίξει ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος έχει παίξει στη Νουμάνθια και στη Γέιδα. Πήγε στην Δυναμό Τυφλίδας, έφυγε στην Ίντερ Μπακού, πήγε στην Αυστραλία και επέστρεψε στη Δυναμό Τυφλίδας. Ο συγκεκριμένος κοσμογυρισμένος Ισπανός. Από εκεί και πέρα, κάποιο άλλο σημαντικό όνομα, έκαναν μια μεταγραφή ενός παίκτη από την Τσέρνο Μόρε, την Βουλγαρική, με γαλλικές ρίζες. Ματίας Κουρέ είναι δεξιός εξτρέμ. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής, 28χρονος. Εντάξει, για ομάδα από τη Γεωργία έχει αρκετούς ξένους, όντως. Δηλαδή, είναι καμιά 7-8 είναι η ξένη της. Mm-hmm. Και ο συγκεκριμένος ο ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Βουλγαρία έχει παίξει στην Αντ κάποια στιγμή. Μετά έφυγε σε μικρότερες ισπανικές ομάδες, πήγε στη Βουλγαρία και τώρα είναι στην Δυναμό Τυφλίδας. Και ένας ακόμα, μια μεταγραφή από την Πογκόν, ο Βλάντιμιρ Νταλισβίλη. Πολωνία αυτός. Center for. Ναι. Να δούμε τι προϋπηρεσία έχει ο συγκεκριμένος, τι βιογραφικό. Α, έχει παίξει. Ω, αυτός είναι στη Λέγκια, στη Μακάμπι Χάιφα, στη Σκόντο Ρίγα, στην Οντένσε και στην Πογκόν. Προφανώς μιλάμε για ένα καλό όνομα και ο συγκεκριμένος επιθετικός. Είναι Γεωργιανός, αλλά με καριέρα στο εξωτερικό, στη Δανία, στο Ισραήλ κτλ. Κτλ. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Ούτε το ρόστερ της έχει κάτι να φοβηθείς και νομίζω ότι από τις 5, έτσι όπως τις είδαμε, μάλλον ήταν η πιο αδύναμη μαζί με τη Βεβοντίνα. Η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, πόσο πιο καλή να είναι, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι. Πόσο πιο καλή να έρθει. Στο μάτσο τελευταίο, Δυναμό Τυφλίδας, Δυναμό Ζάγκρεπ, το οποίο έγινε προχθές, 2 Αυγούστου. Έπαιξε ο Σκρίμπε, τραυματοφύλακας, ο Γάλλος, Σκρίμπε προφανώς, ο Ρενέ, ο Βραζιλιάνος, στόπερ, μαζί με τον αρχηγό, τον Αμισουλασβίλη. Αριστερά ήταν αυτός ο Κροάτης, ο Σπίσιτς, δεξιά ο Λομπιανίτζε που λέγαμε, με την καριέρα ο Γιωαννός, άρα η αμυντική γραμμή έχει μια εμπειρία. Ότι έχει και σύνδεση τώρα... Στον Τζιμπέτο Σίβλα, να δούμε αν θα έχει κάποια δήλωση, αν θα πάρει θα από έχει, προφανώς, και τον, θα έχει και από τον κύριο Καγκάτση. Αντιπρόεδρο της ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στα ΧΑΦ είναι αυτός ο Παρουνασβίλη, ο νεαρός που είπαμε ότι έχει μια αξία και χρηματιστηριακή, μαζί με τον Τζάμπα Τζικουάρη. Γεωργιανός και αυτός. 4-2-3-1 ο σχηματισμός. Το δεκάρι Παπουνασβίλη. Αριστερά είναι αυτός ο Γάλλος Κουρέ. Δεξιά ο Τσαντουρισβίλη και μπροστά ο επιθετικός ο έμπειρος ο Ντβαλισβίλη. Μάλιστα. Αυτή ήταν η σύνθεσή τους στο τελευταίο μάτς κόντρα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν κατάφεραν να πετύχουν γκολ. Έτσι, ούτε εντός ούτε εκτός. Θυμίζουμε οι ελληνικές ομάδες: Αρούκα Ολυμπιακός, Μπρόντμπι Παναθηναϊκός και Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ. Όλοι παίζουν. Αυτό μένει, είμαστε σίγουροι. Λογικά θα παίζουν όλοι εκτός πρώτα και μετά εντός, έτσι δεν είναι? Έτσι έβγαλε κλήρωση. Έτσι έβγαλε κλήρωση. Δεν νομίζω να αλλάζει κάτι. Ειδικά τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα στη Θεσσαλονίκη. Μόνος του είναι. Οι άλλοι δύο. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω να παίζει κάτι τέτοιο. Ναι. Εντάξει. Για όλους η κλήρωση είναι. Φαίνεται αρκετά normal. Έτσι, και ακόμη για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό και για την Πρόντμπι. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Νομίζω ότι όταν θα βγει εκείνη το παιχνίδι το πρώτο, 18 Αυγούστου, θα είναι με άλλο προπονητή και δεν ξέρω πόσους άλλους παίκτες. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι από τους τρεις πάλι ο ΠΑΟΚ έχει την πιο. Πάλι τι εννοείς? Πάλι εννοώ ότι. Εντάξει, έχει την πιο normal, την πιο βατή θεωρητικά κλήρωση σε σχέση με τους άλλους δύο. Έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε. Πάμε να δούμε μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κοινό το μήνυμα στο 54526. Δίνουμε γρήγορα στοιχεία για την Δυναμό Τυφλίδας. Συμπληρώνουμε την αναφορά που κάναμε και νωρίτερα. Η κλήρωση δείχνει καλή για τον ΠΑΟΚ. Δείχνει να είναι η πιο βατή από όλες
τις ομάδες που είχε στο δρόμο του. Να δούμε και όλα τα ζευγάρια από περιέργεια. Ναι. Έτσι. Φίλος εδώ μας έστειλε το ταξίδι Θεσσαλονίκη-Γεωργία. Πόσο είναι, και είναι, εντάξει, πάρα πολύ μακρινό. Οδικά είπαμε 2.700 χιλιόμετρα. Ναι. Κάπου εκεί. Η Δυναμό Τυφλίδας, η οποία έχει προϊστορία και με άλλες ελληνικές ομάδες. Φυσικά. Έχει παίξει και με την ΑΕΚ. Και με τον Πανιόνιο τότε. Είναι και στο μάτσο με τον Πανιόνιο. Είναι το μεγάλο παιχνίδι, ναι. Εκεί στο μάτσο που. Μεγάλη ανατροπή. 0-2 στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ήταν πάρα πολύ δυνατή η ομάδα του Πανιωνίου. Πραγματικά. Και κατάφερε με αλλαγές συστημάτων, με αλλαγές πρόσωπα να εμφανιστεί άλλη ομάδα στο γήπεδο και να βάλει 5 γκολ. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς είχε γίνει τότε. Να πάρουμε τον κύριο Μπέο να μας μιλήσει για την. Όχι, δεν είναι. Νομίζω σωστό. Άρα, ένα στοιχείο, το ρόστερ της ομάδας. Με αυτούς που ξεχωρίζουν και τις μεταγραφές που έκανε από τα Βαλκάνια, από Γαλλία κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ένα στοιχείο, η πορεία της μέχρι στιγμής στην Ευρώπη με την ομάδα που απέκλεισε από την Αρμενία και τον αποκλεισμό από τους Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ. Η πορεία της πέρυσι και το πώς κατέκτησε το πρωτάθλημα πάρα πολύ εύκολα. Στη Γεωργία δεν έχει ανταγωνισμό η συγκεκριμένη ομάδα. Προϊστορία με ελληνικές ομάδες που έχει πλούσια. Λοιπόν, τις έχω τις ομάδες. Την κλήρωση όλη. Ναι. Είναι η Αστάνα με την Πάτε. Είναι η Αρούκα με τον Ολυμπιακό, το είπαμε. Μίτιλαντ Οσμανλή Σπορ. Τρέντ στην Ραπίτ Βιέννη. Λοκομοτίβα με την Γκένγκ, η Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Η ΑΕΚ Λάρνακα με τη Σλόβαν Λίμπερ. Ο Πάοκ με την Δυναμό Τυφλίδας. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ Λάρνακα. Βεβαίω. Η Αύστρια Βιέννη. Κρίμα που δεν έπεσε με τον Πάοκ. Η Ρόζα μου κρέπεσε πάνω στην Αύστρια Βιέννη. Καλό ζευγάρι. Μπεϊτάρ Σεντετιέν. Βοηβοντίνα με την Αλκμαρ. Η Γκαμπάλα θα παίξει με τη Μάριμπορ. Θα περάσει και μπάλα πάλι. Βέβαια. Σλάβια Πράγα Σάντερλεχτ. Η Άστρα η Ρουμάνικη με την West Ham. Φενέρ Μπαχτσέ με την Grasshoppers. Ο Παναφναϊκός με την Broadby. Η Κράσνονταρ με την Παρτιζάν, αυτή είναι αλβανική. Η Κράσνονταρ ανεβαίνει συνεχώς, είναι πολύ ναι, καλή. Ναι. Η Γάνδη με την Σκεντή, για να τη διαβάζω καλά από τα Σκόπια. Τα Σκόπια είναι αυτή, ναι. Ναι. Η Μπασάκ Σεχίρ με την Σαχτάρ. Σοντερίς και Σπάρτα Πράγας. Η Σασουόλο με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Η Γκέντεμπορκ με την Κάραμπαχ. Και η Μακάπι Τελαβίβ με την Χάιντουκ. Μάλιστα. Όλα τα μάτια των play-off του Europa League. Νομίζω ότι τώρα θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και θα μας ξεφωνίζουν, αλλά δεν πειράζει, πρώτη φορά είναι. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ενδεχόμενο να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των ομίλων. Μπορούμε να δούμε μια ματιά, γιατί υπάρχει δυνατότητα ή πόσο κοντά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και ενώ περιμένουμε να γίνει μια δήλωση και από τον κύριο Γκαγκάτση. Ναι. Έχει ακόμα Ζιλμπέρτο Σίλβα πάντως. Έχει ομάδες οι οποίες περιμένουν στους ομίλους, έτσι. Ναι. Που δεν παίζουν καν στα play-off. Θα έχει ομάδες βεβαίως που θα πέσουν από το Champions League και θα είναι ισχυρές. Για παράδειγμα, η Σάλκε περιμένει. Για παράδειγμα, ο ΜΑΚ με τη Zenit περιμένει στους ομίλους. Δεν είναι μακριά ο ΠΑΟΚ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, αν αποκλειστούν τρεις ισχυροί, δηλαδή η Σαχτάρ, η Ολυμπιακός, η Άντρελεχτ, η Άλκμαρ, η Φενέρ, η Σπάρτα Πράγας, είναι και λίγες οι πιθανότητες να πάω περάσει. Μπορεί και να πλησιάσει να είναι στο γκρουπ των ισχυρών, γιατί κακά τα ψέματα, φέτος ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να βάλει στόχο να συνεχίσει το Europa League. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια που έχει να πάρει πρόκριση από όμιλο. Θα είναι ένα βήμα παραπάνω το οποίο πρέπει να γίνει. Έτσι όπως θα έφερε η κλήρωση τώρα και έχει βατό αντίπαλο, σαφώς θα πρέπει να κοιτάει και λίγο πιο ψηλά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν περάσει την Δυναμό Τυφλίδας, θα είναι ο τρίτος στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Στο Europa League, στο οποίο επαναλαμβάνουμε, περιμένουν ομάδες όπως η Σάλκη, η Zenit, η Manchester United. Το χαλαλίζεις δηλαδή να είσαι
στο δεύτερο και να πέσει. Και ας παίξει με την United, ναι, δεν πειράζει. Γιατί δεν χάνεις κιόλας όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια. Στο United που λέγει και ένας φίλος. Η Bilbao περιμένει, η Inter περιμένει, η Fiorentina περιμένει και η Braga περιμένει. Μεταξύ άλλων. Ναι. Περιμένουν και άλλες ομάδες, από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένει, για παράδειγμα, η Feyenoord στο τρίτο γκρουπ, η Mainz περιμένει στο τρίτο γκρουπ, στο τέταρτο γκρουπ περιμένει η Southampton, η Nice, η Konyaspor. Η Konyaspor, ο Ηρακλής έπαιξε. Ναι, φιλικό. Ηρακλής έπαιξε. Και είναι χαμηλά στα βαθμολογία και περιμένει. Έχει ομάδες που είναι ήδη στους ομίλους. Αλλά αυτό θα μας απασχολήσει τέλη Αυγούστου. Έτσι. Ναι, είναι ο ΠΑΟΚ 14ος αν περάσουν όλα τα φαβορί. Αλλιώς, αν αποκλειστούν τρεις, θα είναι στον γκρουπ των... Αν είναι όντως μόνο για τρεις, όπως το λέμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε. Ναι, είναι πρώτο θέμα στο Manchester τώρα αυτό. Παρακαλώ, ναι, είναι η United να αλλάξουν, ναι, για να μην πέσει με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί... ακριβώς. Νομίζω ότι έχει γίνει μια σύσκεψη του Μουρίνιου εκεί πέρα με τον Φανχάλ και τα λένε. Αν είναι μόνο τρεις, όντως, δεν είναι και πολύ απίθανο για τον ΠΑΟΚ να είναι στους ισχυρούς. Γιατί εντάξει, είναι αρκετοί ισχυροί που παίζουν στα play-off. Αν αποκλειστούν τρεις όπως παίζει. Φίλος έστειλε νωρίτερα μήνυμα με επιθετικό τι γίνεται, θα το πληρώσουμε αν δεν πάρουμε. Δεν βγαίνει χρονιά με 1,5 φορ. Γνωστά είναι όλα αυτά. Φυσικά είναι στόχος του ΠΑΟΚ να αποκτήσει επιθετικό. Φυσικά υπάρχει η αναζήτηση. Χρόνος υπάρχει. Τα χαρακτηριστικά είναι συγκεκριμένα. Για έναν πιο γρήγορο παίκτη θα αποκτηθεί. Να. Να κλείσουμε. Να μην ακούσουμε το. Θα κλείσουμε. Περιμέναμε μια δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΟΚ, αφού έχει απεσταλμένο ο ΤΕ. Να τος. Τώρα είναι η δήλωση να ακούσουμε τον κύριο Γκαγκάτση. Δεν ακούσουμε. Αγαπημένος. Καλησπέρα. Μια κλήρωση θετική με εξαίρεση ενδεχομένως το ταξίδι στην Τυφλίδα. Εντάξει, πάντα στις κληρώσεις λέμε δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Σίγουρα είναι θετική η κλήρωση σε σχέση με τις άλλες ομάδες, βέβαια, τις οποίες θα μπορούσαμε να τύχουμε. Το ταξίδι είναι λίγο δύσκολο. Από εκεί πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε να υποτιμάμε καμία ομάδα. Η Δυναμό Τυφλίδας ήταν πέρυσι πρωταθλήτρια στη Γεωργία, στο τοπικό πρωτάθλημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε, είναι υποχρέωσή μας, δηλαδή, να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Έτσι, και πιστεύω ότι θα προκριθούμε. Ένα καινούριο ξεκίνημα μπορεί έτσι να σας χάλασε λίγο η βραδιά της Τετάρτης, αλλά τουλάχιστον βλέποντας αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ, το λέγαμε νωρίτερα, ότι δείχνει μια καλύτερη αγωνιστική λειτουργία, μια ομάδα ενδεχομένως που ήταν πιο έτοιμη, έχασε τις ευκαιρίες, αποκλείστηκε, αλλά από αυτό το μάτς μπορείτε να συνεχίσετε και είναι μια σημαντική βάση. Έχετε βάλει καλές βάσεις για την σεζόν που έρχεται. Σίγουρα, όποιος παρακολούθησε το μάτς της Τετάρτης συμφωνεί με αυτά που λέτε. Υπάρχει απογοήτευση. Περιμέναμε να προκριθούμε, ήμασταν καλύτεροι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Όπως είπε, είναι υποχρέωσή μας να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Οτιδήποτε λιγότερο θα είναι αποτυχία. Έχουμε βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν. Η ομάδα έδειξε θετικότατα στοιχεία. Και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι και για το Europa League και για το καινούριο πρωτάθλημα. Αυτή η κατάσταση που βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να παίζουν όλο ένα και πιο νωρίς το καλοκαίρι, πώς πιστεύετε ότι μπορεί κάποια στιγμή να διαφοροποιηθεί? Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες επενδύσεις, έρχονται σημαντικοί ποδοσφαιριστές, αλλά τι πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω στη 15η θέση πλέον στην βαθμολογική κατάταξη της UEFA και απειλούμαστε και από τη Ρουμανία, κάτι που θα έχει ως συνέπεια, εάν πέσουμε στη 16η θέση, να βγαίνει μόνο μία ομάδα στο Champions League. Αυτό εδώ είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, το οποίο μας προβληματίζει και στη Super League, αλλά θα πρέπει να προβληματίσει και όλους μας γενικότερα. Δεν αρκούν μόνο οι επενδύσεις, έτσι, είναι πολλά τα γεγονότα τα οποία συνέβαλαν αρνητικά σε αυτό εδώ το οποίο μόλις αναφέρατε. Πιστεύω ότι όσους βαθμούς περισσότερους μαζέψουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη,
θα είναι πολύ καλύτερο για όλους μας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ελλάδα κάποτε ήταν στην 6η θέση και τώρα είμαστε στη 15η. Ό,τι και να πει κανείς, είναι πάρα πολλές οι αιτίες οι οποίες, όπως είπα, συνέβαλαν σε αυτό. Δεν αρκούν μόνο οι επενδύσεις, είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεν είναι τις παρούσες, γιατί είναι για την, τώρα είναι για την κλήρωση του Europa League. Σίγουρα είναι πολύ δυσάρεστο γεγονός. Είδαμε ότι και η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τη Σετετιέν, τα Γιάννεν αποκλείστηκαν από την Αλκμαρ. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε οι τρεις εκπρόσωποι αυτή εδώ τη στιγμή, ώστε να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Βλέποντας αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ, δίνει υποσχέσεις για την φετινή σεζόν. Τι είναι αυτό που σας άρεσε μέχρι αυτό το σημείο, έτσι το ξεκίνημα της νέας περίοδου, και τι ενδεχομένως να σας έχει κάπως προβληματίσει, αν υπάρχει κάτι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι που να... δεν θα το έλεγα κιόλας. Πέραν του αποτελέσματος. Ναι, αυτό ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι το μόνο που μας προβλημάτισε. Γιατί ουσιαστικά όλοι είδαν ότι αποκλειστήκαμε, όχι σύντομα το μάτς, ενώ είχαμε κλασικότατες ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Αποκλειστήκαμε από ένα πέναλτι και από το ένα σουτ που έκανε ο Άγιαξ στο παιχνίδι. Αυτό βέβαια είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι και στο εκτός έδρας παιχνίδι, αντίστοιχα ο Άγιαξ είχε δοκάρι και εμείς στο εντός έδρας παιχνίδι είχαμε δοκάρι. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μας προβλημάτισε περισσότερο και μας πιο πολύ μας απογοήτευσε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Φαίνεται όμως ότι διαθέτετε το ρόστερ. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και φυσικά καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, αυτά και από τον Μάγκη Γκαγκάτση. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του ζωντανά. Οπότε εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Πάω Κωνστάρα ξανά τη Δευτέρα. Και από Δευτέρα βέβαια, επειδή μπαίνουμε και σε εβδομάδα και πεντάβος, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλώς μεσημέρι.